το έχει πει πάμπολες φορές ότι η αγαπημένη του κατηγορία είναι development. Πού να ξέρε ότι θα ξημέρωνε αυτή η μέρα που θα έκανε τελικά την ανάλυση για τα play-off της Development Summer League. Επιτέλους το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Να πω την άποψή μου. Ευχαριστώ τον Μπασκετάκη που μου δίνει το βήμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Για όποιον δεν γνωρίζει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, ο Γρηγόρης Αντωνάκης είναι ο κομισάριος. Είναι ένα εκ των δύο αφεντικών της διοργάνωσης μαζί με τον Βασίλη τον Μπουργαζά. Και είναι εδώ για να μας μιλήσει για τις 64 ομάδες και όχι ζευγάρια που λέω όλη τη βδομάδα ότι είναι. Είναι 64 ομάδες και 32 ζευγάρια. Σωστά τα λέω, Γρηγόρη? Πολύ σωστά. Ε? Ναι. Πώς θα το πάμε, είσαι προετοιμασμένος? Εννοείται. Έχεις διαβάσει? Εννοείται. Έχω έρθει έτοιμος να τις προβλέψουμε όλα. Λοιπόν, συνήθως τα πηγαίνουμε με σειρά τα ζευγάρια. Αλλά επειδή τώρα εδώ... Τι σημαίνει με σειρά δηλαδή? Πηγαίναμε ρε παιδί μου πρώτος, τέταρτος, δεύτερος, τρίτος ή πρώτος. Τα πηγαίναμε έτσι. Τώρα εδώ πέρα, επειδή μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν κλειδώσει τα ζευγάρια. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Τι έχει γίνει. Να σου πω, Διαμαντή, πήγαινε τη γάτα κάπου, τέλος πάντων. Μέχρι χθες το βράδυ, τέλος πάντων, δεν είχαν κλειδώσει οι διασταυρώσεις. Οπότε δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Άρα θα το πάμε ημερολογιακά, είπαμε. Σωστά. Οκ. Okay. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι? Μου κάνει like ο γκουρού. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα κάνω guest. Εγώ θα είμαι ο guest σήμερα. Εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα εγώ θα προβλέπω. Ναι. Τέλεια. Θα μας λες δύο λόγια. Ναι. Θα μας λες απλά στην τύχη αυτός. Γιατί... Διπλό, θα λέω. Ναι. Εντάξει, αν τη λέω. Θα μας λες λίγο. Αυτό. Για τους λάτρες του στοιχήματος και τέτοια. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή, αν συνεχίσουμε έτσι, μπορεί να μπει και αυτή. Όχι. Να με, καθόλου τυρί δεν με αφήνεις να ρίξω. Ούτε μπορεί... τυρί, ούτε σαλάμι. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο πέντε σχόλια ότι κάποιες ομάδες που πιστεύαμε ότι θα είναι στα play-off τελικά δεν είναι, γιατί τιμωρήθηκαν, γιατί είχαν επέκτη με την κανονική συμμετοχή. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρχουν ομάδες που να έχουν αναρωτηθεί τι έγινε στις βαθμολογίες. Όπως αναρωτήθηκε και ήταν ένα μπουμπούλα, πήρε τηλέφωνο, εντάξει. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι πιο... πηγαδάκια, δεν ρωτάνε ακριβώς, φτιάχνουν σεναριάκια. Οπότε να ενημερώσουμε ότι υπήρχαν οι τιμωρίες που έπρεπε και συνεχίζουμε αυτοί που βλέπουμε τώρα στις βαθμολογίες, οι οποίες διορθώθηκαν όπως με ενημερώνουν από το control, γιατί μέχρι... Η ιστορία γράφεται με τους παρόντες, λοιπόν, αυτοί που έχουν μείνει να παίξουν. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Los Bandoleros, Virtus Bologna. Τέταρτη Los Bandoleros, πέμπτη η Virtus. Είναι καινούργιες ομάδες, έχουν και οι δύο ρεκόρ 7-4. Ίσα βάρκα, ίσα νερά. Πάμε λίγο να μας πεις τι και πώς. Κοίτα, καταρχάς, ξέρεις τι σημαίνει Los Bandoleros? Βεβαίως, το γκούγκλαρα χθες το βράδυ. Συνεχίζω λοιπόν. Δεν λέω σε κανέναν για να γκούγκλαρουν κι άλλοι, αν το ξέρεις. Λοιπόν, οι ληστές σημαίνει Los Bandoleros. Εντάξει, κοίτα, έχει τον παίχτη ο οποίος κάνει διαφορά. Το Φωτιάδης. Κοίτα, νομίζω θα είναι ντέρμπι αυτό τώρα, παιδί μου. Δηλαδή, μην πω τώρα σε... Και δίδυρ τους έχει τον Ιφάντη. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ισοδυνάμες. Θεωρώ... ότι... θα έρθει η Σουαλία. δεν γίνεται αυτό. Ωραία προγνωστικά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι Los Bandoleros θα κλέψουν την πρόκριση. Α, έκανες και λογοπαίγνιο. Ναι. Είναι γεγονός ότι σε όσα μάτς έχει πάει ο Φωτιάδης, με εξαίρεση τους Escapers, έχουν κερδίσει. Σε όσα μάτς δεν έχει παρευρεθεί, έχει ρέγκα. Αυτό από μόνο δεν γίνεται να το γνωρίσουμε, αλλά οι Bandoleros είτε είναι 5 είτε είναι 10, παλεύουν στο 100%. Από την άλλη... Αυτό το ρέγκα που λες, το ξέρει ο Ηλίας Οργανωτής και κάτι άλλο ονοματεί Κιστά Σεπόλια. Αυτό...
Τι είναι αυτό. Τι, ότι ρε παιδί μου στραβώνει, ότι δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Και να θέλει πούνε... και συνοδεύεται και από εκείνη σχεριού η Ρέγκα. Ναι, αυτό έκανα, δεν το είδες. Δίπλα. Ξέρει ο κόσμος. Από την άλλη, η Δίρτους τώρα δυστυχώς θα έχει απουσίες τελευταία στιγμή και τα σχετικά. Μαζεμένη θα ήταν σημαντικό πρόβλημα. Ο Ιφαντής, όπως είπες και εσύ, είναι υπερόπλος στη φαρέτρα, είναι η κολόνα της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πιο σταθερή η Δίρτους. Δηλαδή όταν η Δίρτους άρχισε να βρίσκει ρυθμό, ακόμα και τα μάτς που έχει χάσει, τα έχει χάσει στις λεπτομέρειες από τους πρώτους, που ήταν 5-6 άτομα και τους drunk team, ας πούμε, τους παίξανε στα ίσια. Χάσανε για ένα καλάθι από λάθη στο τέλος και τα σχετικά. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά, ότι στα ντέρμπι οι Δίρτους ακόμα και λίγοι βγαίνουν μπροστά, η Μπαντολέρος από την άλλη είναι έτσι και έτσι. Ανάλογα με το ποιοι θα κατέβουν στο παρκέ, θα πω Δίρτους εγώ. Μπαντολέρος, λαλαλαλαλαλαλα. Μπαντολέρος εγώ θα πω. Ωραία. Γιατί είναι το DNA της ομάδας, καταλαβαίνεις, δηλαδή. Του συμπαθώ πολύ, βέβαια. Έχω καταλάβει που το πας από την αρχή, όπως συμπαθώ, έχεις ξεκινήσει. Συμπαθώ πάρα πολύ και τους αντιπάλους, γιατί το όνομά τους είναι μαγικό. Τι νομίζεις θα κάνουμε μπασκετική πρόβλεψη έτσι εδώ. Έτσι πίστευα. Όχι. Τώρα έχουμε έρθει για τα άλλα. Ωραία. Αν λέμε μπασκετική πρόβλεψη, θα το κάνουμε για ένα μπασκετικό. Ωραία. Μπουλντόζες, ναυαγιά. Ναι. Οι μπουλντόζες είναι τρίτες. Παλιές καραβάνες έχουμε εδώ. Τα ναυάγια είναι έκτα. Λοιπόν. Οι μαύροι γενικά. Πλήρης ομάδα οι μπουλντόζες. Ναι, αλλά έχουν ένα από τα καλύτερα γκάρντ της κατηγορίας. Δηλαδή έχουν το Χατζη Μιχάλη. Εμείς το γνωρίσαμε από τους Retro Pacers. Βγάζει και πολύ ωραία κρασιά. Όχι. Εσύ είσαι ο πότης γενικά. Είσαι για φυσιγνώσεις βασικά, συγγνώμη. Το κλασικό, ναι. Λοιπόν. Όπως είπα, το γνωρίσαμε στους Retro Pacers. Βέβαια, βάσει στατιστικών, όπως βλέπω στις Bulldozers, δεν πρέπει να τη δίνει από τα αριστερά στο δεξί, αλλά άμα τη βάζεις στο καλάθι, μας πειράζει. Τι να μας πειράζει. Και ο Mike James την παίρνει, την πάει, την εμφανίζει στο καλάθι, φυλάκια. Σωστό. Τι λένε, 3 εκατομμύρια ο Mike James. Αυτό είναι. Λοιπόν. Δεν λέω ότι πρέπει να του δώσει 3 εκατομμύρια ο Δερδενές, αλλά... καταλαβαίνω. Έχουμε όμως και ψηλό που τον ακολουθεί. Είναι οικονόμ που βαράει double-double συνέχεια. Ψηλούς ακούω, βλέπω και να τρώνε από τα 6,75 από το Καραβασίλη να πηγαίνει η τριποντέλα. Ξέρεις τι έχει κάνει, έχει μπει στο Hall of Fame ο Καραβασίλης. Ναι, για πες το. Πόσα τρίποντα έχει στάρει φέτος. Για πες το, για πες το. Στο Summer νομίζω μόνο. Πρέπει να έχει στάρει πάνω από 100 τρίποντα. 109. 109 τριμποντέλες έχει στείλει. Λουκά, μεγάλε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω λίγο με τις μπουλντόζες και να πάω κι εγώ στον Σλούκι Λουκ. Δεν θέλω να έχει ροή. Καραβασίλη. Θα χαλάω τη ροή. Θέλω να πηγαίνει έτσι. Καταλάβει. Λοιπόν, έχουν και κοουτσάρα οι μπουλντόζες στον πάγκο. Ο τύπος κατεβαίνει, κάνει αλχημίες, φτιάχνει τα plays του, προσαρμόζεται. Φαβορεί. Τώρα από την άλλη, ο Σλούκι Λουκ, όπως είπα, πολύ δύσκολο έργο. Βέβαια, υπάρχει αυτό το ότι άμα κολλάει επίθεση θα την πάρει από τα 10 μέτρα, θα σουτάρει και λογικά θα μπει για να ξεκολλήσει. Αυτός που σουτάρει βέβαια πιο αξιόπιστα είναι ο σαν το παλιό καλό κρασί, Μπιλ Γκαλέτη. Ο Μάνος ο Βασίλης. Βασίλης Μάνος. Αυτό πήγα να πω. Από τους πρώτους παίκτες διοργάνωσης, να πω. Στην αντίπερα όχθη, στις Bulldozers. Είναι πιο φιδωλός βέβαια στα σουτ που έχει πάρει. Δηλαδή, έχει πάρει καμιά πενταριά. Εντάξει. Δεν έχει κάνει προπόνηση, χρειάζεται. Μπορεί να βάζει τα μισά όμως, ξέρω εγώ. Να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο σου είναι. Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό τώρα τι. Ενώ του Καραβασίλη θα το μνημονεύουμε το 109 τώρα. Αλλά εντάξει. Στο σωρό. Δεν συζητάμε ότι σου τάρει με 45% τρίποντο. Όχι. Θα σου τάρουμε ότι ο άλλος έστειλε 20 τρίποντα το μάτς, ξέρω, περίπου. Τα ναυάγια έχουν και πιτσιρικάδες που τρέχουν, αλλά... Εννοείς ότι ο Γκαλέτη δεν είναι πιτσιρικάς. Έλα, Πανάγια. Ο Γκαλέτη είναι στην διοργάνωση πριν έρθω εγώ. Είμαι πιτσιρικάς.
Α, αυτό το ακούω, γιατί εντάξει, εγώ είμαι 30, ο Γκαλέτη φαντάζομαι θα τα έχει πατήσει τα... Τέλος πάντων, ας μην πούμε σε αριθμούς. Θα έχει πατήσει. Λοιπόν, έχουν πιτσιρικάδες όπως προείπα, οι οποίοι όμως δυσκολεύονται κάπως να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Δηλαδή πάνε και όταν φτάνουν στο στόχο, τζούφια η προσπάθεια. Δεν βλέπουμε κάποιο τρόπο να χάνεται η πρόκριση στους Bulldozers. Βέβαια, το format του knockout δίνει λίγο περισσότερες πιθανότητες και στα outsider. Έτσι, γιατί... Ευχαριστώ που μου δίνεις χαρακτήρια. Ευχαριστώ για τα σχαρτά. Δέχομαι τα σχαρτήρια. Δικό μου το format. Knockout μέχρι τέλους, όλα, όπως αντέξει. Ναι, μα θα μου λείπει ένα σπέσι και θα χάσω. Τι να κάνουμε, να μην σου έλειπε. Έμα κι άμα τώρα το knockout. Όποιος επιβιώσει θα πάει στο τελικό. Εγώ αυτό θα πω. Δεν βλέπω βέβαια πως θα χάσουν την πρόκριση οι Bulldozers. Run and gun. Συμφωνώ, νομίζω θα κερδίσουν. Α. Run and gun, Black Mappa. Τέταρτη η Run and gun, πέμπτη η Black Mappa. Οι Run and gun γενικά ξεκουράζουν τα πρώτα βιολιά τους τώρα εν ώψη της νέας σεζόν. Δηλαδή ο Μποτόνης, ας πούμε, δεν παίζει. Ο Δημητρόπουλος ούτε. Έχει βρει άλλους όμως. Ξέρεις τι γίνεται. Η Αλεπού ο Θεοχαρίδης εμφανίζει, βγάζει λάγους από το καπέλο. Ναι, γιατί η χημεία αυτή που έχουν είναι δύσκολο κατάβλητη γενικά. Ναι, έχουμε δει άτομα τα οποία στο χειμερινό δεν τους βλέπαμε να παίρνουν χρόνο. Εμφανίστηκαν στο Summer και κάνουν... Δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν και ναι, τα λοιπά και βοηθάνε ομάδα και μπράβο τους. Και αυτό δείχνει η ομάδα. Να πούμε ότι έχει και μια τετράδια που βάζουν 15 ο καθής. Βεργής, Νούκε, Γιώργας, Τριβής κλπ. Από την άλλη το Μάπα έκανε κίνηση ματ φέρνοντας τον Στέφανο τον Κικαγιά, άλλοτε αρχηγό των Golden Warlocks, συγγνώμη, ο οποίος ήρθε να κουμπώσει με Αναγνωστόπουλο, Γιαναράκη, Ηλιόπουλο, Δημήτρη και αυτοί μεταξύ τους... Τεράστιος Γιαναράκης, έπως προχθές σηκώνει... Κερδίζει η ομάδα και γράφει πώς να μην τα πάω τα παλιόπαιδα για μπύρες. Ναι ρε Γιαναράκη, ναι ρε Γιαναράκη. Αυτό θα πει αρχηγός, μπράβο. Επίσης μοιράζονται και τα MVP μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι εγωιστές. Σήμερα παίξε εσύ λίγο καλύτερα. Έχουμε δύο ομάδες λοιπόν. Ναι. Σημαντικό, δεν είναι one man show. Όχι. Κοίτα, λόγω πιο πολλής εμπειρίας νομίζω έχουν ένα κλικ πιο μπροστά προβάδισμα η Run and Gun. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα είναι σοβαρό ντέρμπι αυτό. Ίσως το πιο σοβαρό και από τα 32, ας πούμε. Α, το λες. Ναι, το λέω. Α. Κι εγώ θα ταχθώ υπέρ το Run and Gun. Έχουν μικρές διαφορές γενικά. Σήμερα στο Περιστέρι 10 και 4. Σε άμυνα και επίθεση. Αλλά θεωρώ ότι οι Λιωσιώτες είναι λίγο πιο ομάδα do or die. Δίνουμε για κίνητρο στο Γιαναράκι να κεράσει καλές μπύρες, έτσι. Πάντα έτσι γεμίζει ο Γιαναράκης. Πάντα τον έχουμε outsider και πηγαίνει. Αυτό δεν το ξέρα. Είναι κόλπο. Επίτηδες το κάνεις. Δεν το κάνω επίτηδες. Μάλιστα. Γιάννη Θοχαρίδη, αλήθεια το εννοώ. Ναι, τώρα κατάλαβα. Απλά όταν λες το Γιαναράκη, κοίτα, Βαγγέλη μου, πας για να φας φάπες. Μπαίνει ο Βαγγέλης και λέει, hold my beer. Συγκυρολεξία. Ραμολιμέντα Dominators. Πρώτα τα Ραμολιμέντα, 8 οι Dominators. Γενικά, η ομάδα του Παρλαμβάντζα κάνει πάρα πολύ απλό παιχνίδι. Πάσα σουτ. Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Αυτό λέω ότι δεν ούτε έχει... Ούτε αντικά με κομπολέ, ούτε πολλά. Δεν Μπράβο. Έχει κάποιον να ξεχωρίζει. Εγώ μόνο, προσωπική μου άποψη, είναι ο Νάκος, που ενώ έχει ύψος, παίζει σαν γκάρτ και είναι και καλό γκάρτ και με διψήφιο μεσόωρο πόντων. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές όμως σε κάθε μάτς υπάρχει και άλλος πρωταγωνιστής. Ομάδα με χημεία, αρχή, μέση και τέλος. Δύσκολα θα τη δεις να βγαίνει εκτός πλάνου. Παίζει το παιχνίδι της και... Και δύσκολα θα δούμε και την έκπληξη τώρα, γιατί θα είναι έκπληξη το να μείνουν έξω τα παιδιά. Και είναι και έμπειρη ομάδα πολύ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους Dominators, που είναι και πιο καινούργοι και πιο άπειροι και. Εντάξει, είναι όμως μια δοκιμαστική χρονιά για αυτούς. Συγχαρητήρια που μπήκαν στα play-off. Δεν είναι λίγο, okay. Και δεν είναι και εύκολο, δηλαδή όταν είναι σε ομίλους τώρα 11-12. Κάτι δείχνει γι' αυτό.
Νομίζω είναι αναγνωριστική χρονιά πιο πολύ για αυτούς. Και εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσουν. Εκτός για να κατέβει ο Θεός στη γη και δούμε έργα. Ξέρω τι να πω. Γενικότερα, βάζουν δύσκολα στους αντιπάλους τους οι Dominators. Ναι, είναι σκληρή ομάδα. Είναι σκληρό τράχυλο. Είναι σκληρά παιδιά και πιέζουν, κουράζουν. Απλά όταν πέφτουν τώρα και με τα ραμολιμέντα που έχουν αυτό περιέγραψε, όταν γυρίζει και η μπάλα, δηλαδή όταν ξέρουν να τη γυρίζουν την μπάλα, δεν έχουν πρόβλημα με την πίεση, την αντιμετωπίζουν, τη σπάνε, ας πούμε. Αυτό. Εντάξει, οπότε θεωρώ ότι η κουτσά στραβά θα την κάνουν τη δουλειά. Δεν σκοράρουν και εύκολα οι Dom. Δηλαδή... Κατάλαβα. Ρεκόρ πόντων μετά από αυτό που είπε. Δηλαδή. Ωραία. Πάμε για ρεκόρ πόντων για τους Dominators. Συγχαρητήρια. Μπράβο στα παιδιά. Σατανά. Εκεί δεν έχω φτάσει ακόμα. Παρλαβάντζα. Το κράταγε για σένα το καλό. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Ναι, λέω, ναι. Λέω ότι είναι σκληρή στην άμυνα, αλλά okay, το να φας 42 και να βάλεις 38 είναι πρόβλημα. Ναι. Πάλι. Okay. Ούτε εγώ πιστεύω θα δούμε κάποια έκπληξη. Ραμολιμέντα προχωράνε. Επόμενο, 99ers Rakuzan. Τρίτη 99ers, έκτη η Rakuzan. Λοιπόν, οι 99ers κλασικό μοτίβο, έκρηξη, ευνηδιασμό, τρέξιμο, η μπάλα στο τρίποντο στο δημάδι, αν ο Μπερμίγκης αδυνατεί να τρυπήσει αντίπαλη ρακέτα. Βασικό πρόβλημα ότι στα μεγάλα μάτς βάζουν τα κλάματα και δεν προχωράνε στις επόμενες φάσεις, ενώ ξεκινάνε πάντα με τις καλύτερες των προδιαγραφών. Από την άλλη, τώρα η Rakuzan συνεχίζει στην αστάθεια που μας έδειξε και στο χειμερινό. Αν μαζευόταν σταθερά, θα είχε καλύτερη πορεία. Βέβαια, τώρα την είδαμε play-off, ενώ στο χειμερινό τα είχε λούσει από δικά της λάθη. Αν κατέβουν με σκοπό ότι έχουμε play-off, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, η Rakuzan μπορεί να χτυπήσει τους 99ers. Αν όχι, δυσκολεύει. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω παίξει με τους 99ers αντίπαλος, πάρα πολύ καλή ομάδα. Με δομή, ρε παιδί μου, ιστορικά, δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του και αυτά. Δεν θεωρώ ότι βάζουν τα κλάματα όπως το λες, αλλά το χάνουν όταν αρχίζουν να ασχολούνται με γύρω-γύρω πράγματα, διαιτητές, αντιπάλους και αυτά. Δηλαδή είναι λίγο πιο νέοι και δεν έχουν ακόμα την αυτοκυριαρχία κάποια από τα παιδιά τα οποία παίζουν και ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας να μην επηρεαστούν από κάτι εξωαγωνιστικό, ας πούμε. Εάν μείνουν συγκεντρωμένοι, θεωρώ ότι θα περάσουν. Και εγώ θεωρώ ότι η φάση του 64 είναι για να περάσουν. Και γενικώς πρέπει, αν είναι λίγο πιο cool στην όλη φάση, νομίζω θα φτάσουν και θα πάνε και αρκετά. Αλλά πρέπει να έχουν αυτό. Αυτό δηλαδή, εγώ τους έβλεπα, ας πούμε, στο ξαναλέω, επειδή τους έζησα με εμάς, που ήταν ό,τι σας περνάγανε, ήταν πιο νέοι, ήταν πιο πολύ, το θέλανε πιο πολύ κτλ. Χαλιόντουσαν με κάτι, με ένα διαιτητή, με ένα δικό μας που κάτι του έλεγε του ενός και αρπάζαν όλοι. Αν δεν μπαίνουν σε αυτά τα τρυπάκια, νομίζω θα πάνε καλά. Θα πάνε γενικά καλά, δηλαδή. Για τη Rakuzan έχεις να μας πεις τίποτα ή... Για τη Rakuzan, τι να πω. Νίκο Παυλίδη, ετοιμάσου να δεις τα ζουζούνια να τρέχουν. Να πήγαινε έτσι πάνω κάτω, γύρω σου. Οπλίσουμε υπομονή, γιατί θα λες, εντάξει, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό το τρέξιμο που γίνεται. Αυτά, τι να πω. Λοιπόν, French Orlando Tragic, τέταρτη, πέμπτη. Λοιπόν, η French... Καταρχάς, η Orlando, τι κάνανε στο τελευταίο μου μάτσο εκεί με τον άλλο να κάθεται και να μην παίζει ουσιαστικά τον τραυματία. Που ήταν πέντε, μείνανε τέσσερι. Τι έπος... όμως, την παράταση. Μα γι' αυτό το λέω. Τι έπος γράφτηκε σε το μάτσο. Γιατί παράσιμο στη βαριά φανέλα των Τράτζικ. Έτσι. Ήθελα μια ειδική μνήμα. Εντάξει. Λοιπόν, τα φιλαράκια δεν έχουν να δείξουν κάτι διαφορετικό στο Σάμερ. Ό,τι είχαμε συνηθίσει, αυτό συνεχίζουν. Κλασικά η δύναμη του υψηλή του. Η Ορλάντο, ενώ ξεκίνησαν στραβά, βρήκανε μετά το δρόμο. Για μένα η Ορλάντο είναι μια ομάδα που αν είχαμε στοίχημα, δεν θα την έπαιζε κανείς. Κανείς δεν την ακουμπούσε. Ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρεις τώρα τι θα ξημερώσει με αυτούς. Manchester United, τίποτα. Ναι. Μακριά. Λοιπόν,
Έχουμε Χρήστο Σπάθησα και Λαρίδα από τη μία, Κωνσταντίνου Ντρεσοβαδόπουλο από την άλλη. Το πιο ανοιχτό παιχνίδι στη φάση που είμαστε αυτοί. Ένα από τα ντέρμπι για μένα. Στις λεπτομέρειες θα πω tragic, εγώ. Εγώ θα πω French. Γιατί? Γιατί έχουν προπονητή στον πάγκο και κουμαντάρει λίγο τα πράγματα όταν έρχεται η αναμπουμπούλα. Που tragic δεν σταματάει η αναμπουμπούλα όταν ξεκινήσει. Πάει μέχρι να ακούσει το τελευταίο σφύριγμα. Και νομίζω ότι αυτό θα παίξει ρόλο. Ναι, αλλά είναι καύσιμο η αναμπουμπούλα για τους tragics. Γενικά. Ωραία. Εγώ τι να κάνω. Σου λέω, πιστεύω ότι η παρουσία προπονητή που ξέρει και την ομάδα και είναι φίλη και είναι, ξέρει να τους χειριστεί και τα πάντα και να τους διαχειριστεί, όχι να τους χειριστεί. Θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο αυτό. Γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες όντως είναι πολύ ανοιχτό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Οπότε η διαφορά τους πια είναι αυτή. Και θεωρώ ότι αυτό θα κρίνει το μάτς. Okay. Μπορεί να κάνω και λάθος. Καλά, ναι, εννοείται εδώ πέρα. Α, τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν θα σου βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Κολοσσός προβατίνες. Τι ωραία. Ντόνατς προβατίνες πρέπει να πεις. Ντόνατς προβατίνες. Σωστό. Δηλαδή, θα είναι γλυκό ή αλμυρό. Να φτιαχτεί το δίπολο. Αυτό είναι το τέτοιο. Λοιπόν, έβδομες προβατίνες, δεύτερα τα ντόνατ. Άντε, μπράβο. Ο Λεβαδίτης, μετά τη φετινή σεζόν, νομίζω ότι είναι έτοιμος να αρχίζει να σκίζει συμβόλαια και να υπογράφει άλλα συμβόλαια. Αυτό που κάνει φέτος ο τύπος είναι ανεπανάληπτο. Τώρα, ας πούμε, σε 10 μάτς, τώρα μέσα ώρα έχει 20-21 πόντους. Mm-hmm. Σοβαρό τώρα ποσοστό. Γενικότερα έχουν εύκολη διασταύρωση απέναντι στις προβατίνες, οι οποίοι μπορεί να έχουν δυνατά κορνιά, έτσι, τέτοιο, αλλά δεν τα κοντρολάρουν πολύ καλά. Είναι λίγο ατσούμπαλοι. Εντάξει, προβατίνες είναι, εντάξει. Ναι, δεν τους ακολογούμε, προβατίνες. Ναι, εντάξει, υπάρχει η έφεση, αλλά απλά αυτό. Δείξαν θετικά δείγματα οι προβατίνες. Αυτό είναι το ταβάνι τους για τώρα. Κολοσσός σίγουρα στις 32. Παρότι έχουμε περιόριστο σεβασμό και αγάπη στην προβατίνα. Εντάξει. Καλέ, ναι. Είναι γνωστό ότι είμαι γλυκατζής. Και δηλαδή μπορώ μόνο γλυκά να τρώω όλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Οπότε την πύλια τη ρίχνω στα ντόνατς. Εμένα η μαμά μου είναι από τα Γρήνια, αλλά δεν θα ταυτιστώ με τις προβατίνες. Θα πάω λίγο με τους άλλους. Drunk Team Virtus Κοθόνια. Λοιπόν, τα Κοθόνια μας έβαλαν λίγο στο κλίμα από μόνα τους. Τι επικό story. Μπείτε όλοι στο Instagram. Virtus Κοθόνια πατήστε και δείτε το story που ανέβασα. Μιλάμε τώρα. Δεν θα σας πούμε τι είναι. Μπείτε να πάρετε χαμπάρι. Λοιπόν. Θα έχει 2.000 προβολές το story μέχρι το βράδυ. Η Virtus μπήκαν από την κλειδαρότρυπα. Καλός κακός, δεν το περιμέναν ούτε οι ίδιοι, ούτε εμείς, ούτε κανένας. Και πέφτουν πάνω στην Drunk Team. Η Drunk Team τώρα έχει 7-8 άτομα τα οποία συμμετέχουν, οι οποίοι όλοι βάζουν 15-20 πόντους. Ανά μάτς. Κατατροπώνουν όποιον βλέπουν απέναντί τους. Δεν βλέπω εδώ πέρα. Δύσκολο, εντάξει, νομίζω είναι ένα μάτς που έχει ξεκάθαρο φαβορί και νομίζω θα δούμε και μεγάλη διαφορά, αλλά αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Η Drunk Team είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι καινούργια σχετικά. Okay, είναι στην διοργάνωση πόσα χρόνια είναι. Ήτανε παλιότερα, σταμάτησε, ναι, κάποια σεζόν, επέστρεψε. Τέλος πάντων, είναι τέτοιο. Έχει βρει χημεία, ισορροπία μεταξύ τους, παρουσίες στο γήπεδο. Έχουν επιστρέψει πολύ σοβαροί και νομίζω ότι είναι μια από τις ομάδες που φέτος έχουν κάνει step up και θα μας απασχολήσουν, δηλαδή του χρόνου, ας πούμε, θα ασχοληθούμε αρκετά, θεωρώ, με αυτούς. Και μπράβο τους, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός, να βελτιωνόμαστε και να είμαστε καλύτεροι. Αλλά τα Κοθόνια απολαμβάνουν τα πλέον όσο κανείς άλλος. Και αυτό έχει σημασία. Τα Κοθόνια, καταρχάς, απολαμβάνουμε εμείς τα πλέον μαζί τους, με αυτά που βλέπουμε στα social media της ομάδας. Και μπράβο στο διαχειριστή. Για ποιος είναι, αλλά συγχαρητήρια. Να μας ταγκάρουν όμως, γιατί μας ταγκάρουν να κάνουμε repost να πέσει στο ίντερνετ. Ναι, αυτό αστερίσκος, ναι, όχι, αστερίσκος. Λος Λαμπρινίες, Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Λοιπόν, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει κίνηση με το χέρι του. Ματσούκι. Κάνει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση. Το διαψεύδω. Τέταρτη Λος Λαμπρινίες, πέμπτη Περιστέρι Τρέλεμπορκ. Λοιπόν,
Οι Λος αποφάσισαν εκτός από το να πίνουν μπύρες να παίξουν και λίγο μπάσκετ. Δεν καταλαβαίνω βέβαια το λόγο, αλλά. Έτσι. Ισχύει. Δηλαδή σου λέει εντάξει, αφού θα παίξουμε σαμεράκι, σου λέει ας κάνουμε και τίποτα. Έχουν δίδυμο καθαρών ψηλών, γκριλ ευγενία. Ξεχωρίζουν. Αντωνόπουλος κάνει τα πάντα. Τώρα από την άλλη, βετεράνοι. Αυτοί που την έστησαν, αυτοί που την έχουν όλα αυτά τα χρόνια που προχωράνε, αυτοί και τώρα τις έφτασαν ξανά να είναι στα play-off. Γιατί δεν λες το όνομα του αρχιτέκτονα, δεν έχω καταλάβει. Το Νικόλα το Τζίντζα. Πες, η ομάδα έχει ταυτότητα, αρχηγό με Σταλέζο. Δεν συζητάμε τώρα. Πολλές σκληροί για να πεθάνουν. Ναι. Και θεωρώ θα περάσει Τρέλεμπουργκ. Α, τόσο κατευθείαν. Λοιπόν, λόγω εμπειρίας. Εγώ θα πω ότι. Δηλαδή, αν το μάτσο θα το κρατήσει χαμηλά σε πόντους και ναι, θα περάσει. Αυτό πήγα να πω. Oh. Ότι με τον μπασκετικό ξύλο που θα πέσει, η Τρέλεμπουργκ, να ξέρετε ότι αν φάει λιγότερο από 55 πόντους, δεν χάνει. Να ξέρετε. Και κάτι παιδάκια σαν τους Λος Λαμπρινίες. Έτσι, και τέλος πάντων. Δεν θα στεναχωρηθούν και οι Λος Λαμπρινίες γιατί θα πάνε να πιούν τις μπύρες τους και θα είναι ok μετά. Οπότε, cool, κατάλαβες. Δηλαδή, όλοι happy. Ο ένας θα έχει περάσει, ο άλλος θα πιει τις μπύρες του. Μα, προχωράνε. Αλλά εμείς ταυτιζόμαστε. Αν περάσουν όμως, τους κερνάω μια γύρα μπύρες. Όπα! Ανοίγομαι. Στο 90 έδωσε κίνητρο. Αν περάσουν οι Λος Λαμπρινίες, δίνω μπύρες. Θα μας πας κουβάρε, μπρο, τώρα με αυτά. Δίνω μπύρες. Εντάξει, θα το αξίζουν. Γιατί θα είναι επίτευγμα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν, αλλά αν το κάνουν, μπράβο, θα κεράσω. Airball Flying Circus. Όσα χρόνια. Αντίκα μηδέν airball. Ναι, αλλά άσε με λίγο να πω πρώτα για τους Flying Circus. Ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν ενεργή μία πεντάδα. Εννοείς δικαίωμα συμμετοχή στα play-off. Ναι. Ή αυτοί που παίζουν όλο το summer. Πέντε άτομα. Έχουν βγάλει regular πέντε άτομα και τώρα με αυτούς τους πέντε θα βγάλουν στα play-off. Φοβερό, το ξέρω είναι από ποτέ. Αυτό είναι φοβερό, όντως. Εντάξει. Okay. Θυμίζει ένα παλιό σύνθημα που φωνάζαν στα γήπεδα. Είμαστε 400 με μία τόση. Σε αντιστοιχεία. Πέντε, αλλά αντριωμένοι. Πέντε αντριωμένοι. Λοιπόν, η Airball, όπως είπες, 11-0. Τίποτα. Ο Δαλίτσκας το βρήκε το λιμάνι του. Είναι στην ίδια κατηγορία με την Drunk Team για μένα η Airball. Level up και ετοιμάζεται και αυτή για πολύ καλό χειμώνα, θεωρώ. Εντάξει. Θα περάσει. Για μένα η Airball είναι φαβορή για την Ελλάδα. Εντάξει, πέντε χριστιανοί, οκ. Okay. Τι να πω τώρα. Ο Σλούκας, ο Γόκα, ο Νάν, ο Παπα-Νικολάου και ο δεν ξέρω και ένας άλλος να κατέβουν. Εντάξει, πέντε άνθρωποι δεν γίνεται. 40 λεπτά θα χάσουν από κάποια, δηλαδή από μια ομάδα των ανθρώπων αίτητη κιόλας. Αλλά οι Σέρκους κάνανε κηδεία στους Φλινκ Τρόπικ, στον Ομιλότσο και τους Παντοφλίνους, οι οποίοι είναι στις δύο πρώτες θέσεις, έτσι. Okay. Δεν λέω ότι αυτό είναι θέμα τώρα και ομίλων και τέτοια, εντάξει, και ποιος δεν ξέρω. Okay. Απλά λέω, γενικότερα θεωρώ ότι θα χαθεί στον ορίζοντα. Εννοείς ότι πατήσαν την Πανανόφλου, εντάξει, μωρέ, αυτούς τους έχουμε και τέτοια. Μπορεί, ναι. μπορεί. Δεν νομίζω ότι είναι στην ίδια κατηγορία ναι, θεωρώ είναι αρκετά, και είναι και υποψιασμένοι και θα πάνε και μακριά. Θεωρώ θα φτάσουν στην οκτάδα Airball. Εγώ είπα φαβορή τετράδας, για να δούμε. Θα καταστραφούν και αυτοί. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Παντοφλίν Σέρκλ. Παντοφλίν στη δεύτερη θέση. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Και όταν σου πρωτογνώρισα και βρεθήκαμε για πρώτη φορά και με τις καινούριες ομάδες, λένε παιδιά, πάμε λίγο γρήγορα. Εμείς αν μπορούμε να φύγουμε πρώτοι, να μας πείτε αυτά που θέλετε. Γιατί το όνομά μου. Δεν λέω ποια ομάδα είστε. Λέω από τους Παντοφλίνους και το όνομα λέει δεν είναι τυχαίο. Πρέπει γρήγορα να πάμε σπίτια μας. Λέω παιδιά, συγγνώμη, δεν ήξερα. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερη παρόλα αυτά, ωραία. Λοιπόν, η Σέρκλ στις δηλώσεις είναι πρωταθλήτρια. Στο παρκέ δεν είναι. Προβληματάκι. Ψιλοκουβά. Ναι, δηλαδή μας λέγανε τι ομαδάρα έχουμε και ξεχωρίζουμε εμείς και οι 99ers. Οι 99ers όντως ξεχωρίσανε. Η Σέρκλ δεν ξεχώρισε κανείς. Δεν εντυπωσίασε επίσης. Πολύ flat ομάδα, εγώ θα τη χαρακτηρίσω. Καταπέλτης θα πεις ότι είμαι. Τον κύκλο. Ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι. Καταρχάς, η λογική που έχει η ομάδα και το όνομά της και το κύκλος και τα λοιπά είναι αυτό ακριβώς. Ότι είμαστε όλοι ίσοι, ένας κύκλος, χωρίς γωνίες, μια ομάδα, μια παρέα.
μια χωριάτικη που λέγανε στον Ηρακλή πάνω και το πάνω που είχε σκοθεί. Κοίτα. Εντάξει. Του συμπαθούμε πάρα πολύ, το ξέρουν. Και αυτοί δεν πολύ κατεβαίνουν όμως. Δηλαδή, 5-6. Δεν ξέρω, είχα χαθεί το κίνητρο. Μα αυτοί πρέπει... μας λέγανε ότι θα σκόσουν πρέπει... κούπα, δεν το λέω. Καλά, εγώ. Έτσι σηκώνουν την κούπα. Καμιά κούπα με κρασί μη σκόσουν. Νομίζω ότι πρέπει η τεχνική και η διοικητική ηγεσία της ομάδας να κάτσει ένα τραπέζι το καλοκαίρι. Αν θέλει αυτά που λέει στα podcast και εκτίθεται να τα κάνει πράξη, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πάρει παίχτες από το πάνω ράφι και να αλλάξει το στάτους της ομάδας. Γιατί αυτή η στάνη αυτό το γαλαβγάνει. Μέχρι εκεί είμαστε, παιδιά. Έγινα play-offάκι. Εδώ είναι μπασκετάκι, δεν είναι επεξεγελάς. Λοιπόν, ό,τι σας λέει, συνυπογράφω. Η Παντοφλήνη τώρα, αν και η καινούργια ομάδα, βρήκαν αμέσως ρυθμό. Δεν τρέχουνε, χαλαρουίτα. Έχουν εκεί τους ψηλούς, τα λελέκια τους, τα σχετικά τους. Διατηρούν μια ισορροπία. Ξεχωρίζουν 2-3 άνθρωποι. Ιωάννου, Μπακούρος, Ποταμίτης κλπ. Πολύ καλή εντύπωση μου έχουν κάνει οι Παντοφλήνοι. Εμφανισιακά, αν τους δεις, δεν σου γεμίζουν το μάτι. Αλλά μόλις. Σημασία έχει. Σημασία μόλις, ότι κάνουν δουλειά, ναι, τώρα μόλις όλα τα άλλα. Μπουνε... Καλά, και εσένα μας εντούν εμφανισιακά. Δεν καταλαβαίνω ότι βγάζεις πάσες τώρα κατά πόδια πέσω τις πλάτες. Είσαι από τους καλύτερους πάσες της διοργανώσεως. Αλλά. Είναι κάτι παρόμοιο. Είναι και κάτι παρόμοιο. Είναι και η Παντοφλήνη. Θεωρώ ότι θα περάσουν οι Παντοφλήνη. Θα ήθελα να του δω και στην επόμενη φάση. Γιατί η Σέρκλ είναι λίγο καφενείο στο τέλος της ημέρας. Άκου λόγια. Έλα, πανάει. Φιωρέτσι. Όταν ήταν εδώ, δεν του τα λέγε αυτά. Τώρα που λείπουν τα. Όταν ήρθαν εδώ, ήμασταν πρωτοδεύτεροι αγωνιστικοί. Τώρα δεν ήξερα που θα καταλήξουν. Τώρα που λείπουν. Δεν ήξερα που θα καταλήξουν. Φιωρετσίνα Τερμίτες. Εγώ πάντα πίστευα Σταύρο Στασινόπουλε. Επιτέλους η Φιωρετσίνα είναι εκεί που της αξίζει, στην ελίτ της κατηγορίας. Έχεις καταφέρει μουσίτσα να πάρεις από όλους το 100% τους. Είσαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα φέτος στο Summer. Τώρα η Τουρκουάζ από την απέναντι όχθη δεν θα τον δυσκολέψουν, θεωρώ, καθόλου. Ενώ ξεκίνησαν με ένα 3-0 μετά κατηφόρα. Δεν τη χτυπάνε τη Φιωρετσίνα. Ενώ δεν είναι τόσο κακή παικτικά, δεν θεωρώ ότι έχουν το ταλέντο το συνολικό για να μπορέσουν να πάρουν ένα μάτς απέναντι σε αυτή τη Φιωρετσίνα. Για καμιά ρετσίνα, λέει, τους βλέπεις. Ναι. Που γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει, καλοκαιράκι είναι, εντάξει, με ζεδάκι. Αν παγωμένη. Δεν βρίσκω κάπου πρόβλημα. Όχι. Τι έχεις να πεις. Έχει αδέρφια και χρύο ο Φιωρετσίνας. Συμφωνώ. Έτσι. Όχι, νομίζω ότι θα περάσουν. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει φαβορί τώρα το ζευγάρι, τι να λέμε. Τερμίτες. Τερμίτες. Οκ. Okay. Πες κάτι για τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο. Θέλει να ακούσει δύο λόγια. Το συμπαθώ, είναι από αυτούς που συμπαθώ. Ευγενέστατος. Αυτό, το συμπαθώ πολύ. Δεν μπορώ. Αλλά Γιώργο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου δώσω ποσοστό όμως. Όχι, εντάξει. Επειδή μου υπάρχει διαφορά δυναμικότητα. Φαίνεται και στη βαθμολογία. Δηλαδή, κοίτα, τα ζευγάρια τα 1-8 θεωρώ δύσκολα να σπάσουν. Δηλαδή, καλά-καλά και τα 2-7 δηλαδή, δεν νομίζω. Από εκεί πέρα, οκ. Okay. Στα μονά μάτς μπορεί να λείπουν δύο άνθρωποι, να έρθουν δύο άλλοι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι ναι. Δεν έχουν πολλές πιθανότητες. West Side, Frigo Driver, τρίτη Frigo, έκτη η West Side. Μπαροτοκαπνισμένη γραμμή ψηλώνει Frigo, Παπαδάκης Χρήστος, Μαθιός κλπ. Μιχαλακάκος μπορεί να πάρει 50 προσπάθειες στο ένα παιχνίδι. Έχει το ελεύθερο όμως, γιατί αυτός είναι ο καλός μας, αυτός θα τα βάλει. Μπέντε βάζει τα γάντρα. Έτσι. 7 άτομα σταθεροί, σκληροί, στρατιώτες. Οι Westside τώρα από την άλλη έχουν τα αδέρφια Νικολάου, Ενδράση. Βρέθηκαν αυτοί οι δύο στο παρκέ μαζί και κάνουν τη δουλίτσα τους. Μπελεχάκης Φωνιάς, αν βρει το χέρι του τώρα μόνο μάτς κιόλας θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, το λειψό ρόστερ της Φρίγκο λίγο με...
με κρατάει. Δηλαδή 6-7 άτομα είναι λίγο συνθήκη περίεργη. Ανοιχτό μάτς θεωρώ ότι θα είναι. Είναι. Οι άλλοι, παιδί μου, μπορούν να είναι 8, 9, 10. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Είναι ανοιχτό μάτς τώρα, αν έρθουν πλήρεις και οι δύο. Εάν καταφέρουν και έστω σε αυτό το μάτς αρχίσουν και τελειώνουν τις προσπάθειες που χάνουν μόνοι τους στα αριστερά, λέει Abbey West Side. Βάλτερ, σου λέει. Θα τους δώσω μικρό προβάδισμα. Σε ποιους? Στους West Side. Ναι. Ναι, αν τελειώσουν τις εύκολες φάσεις που προείπα. Γιατί φτάνουν, τρέχουν, φτάνουν στο καλάθι και. Δεν... Σημαδέψτε το τετραγωνάκι, παιδιά. Αδερφός Αδερφόπουλος. Αδερφός Αδερφόπουλος. Αυτά από μένα για αυτούς. Τι έχεις να πεις? Είναι από τα ζευγάρια που μπορεί να σπάσει. Εννοώ αυτός που έχει τερματίσει χαμηλότερα βαθμολογία. Να κερδίσει αυτόν που έχει τερματίσει ψηλότερα. Θα πάω και εγώ με Westside. Ωραία. Χρήστο Παπαδάκη, sorry. Αλλά εντάξει. Καλά, φαντάζομαι δεν θα χάσει και δεν θα μας ακούσει. Πιστεύω ότι ο Χρήστος ακούει αναλυπώς, όπως και όλοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε. Λοιπόν, Αμπαλίες Dua Diesels. Τέταρτη Αμπαλίες. Αμπαλίες. Δεν είναι αμπαλίες. Έτσι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ναι. Συναισθηματικά δηλαδή. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ωραία. Να πούμε και δύο λόγια ή θες να το πάμε? Φυσικά και να πούμε. Ωραία, εντάξει. Απλά ήθελα να το πάω λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Όχι, το ακούω. Σε ακούω. Και εγώ έτσι κι αλλιώς με τους αμπαλίες έχω ταχθεί. Αλλά όντως. Ήθελα... αλλά ήθελα πρώτα λίγο. Λέω τους άλλους. Εγώ του αντίζελ. Θα το αναπτύξω παρόλα αυτά. Άντε, λέγει. Οι αμπαλίες έκαναν κακό χειμώνα. Η φυγή του γραμματικού στήχησε. Τώρα στο Summer ήρθε ένα πιτσιρικάκι, έκλεισε την τρύπα. Από με την άλλη... Τι? Με την καλή έννοια. Από την άλλη, η Dua Diesels είναι μωρά για μένα. Είναι 18-19 χρόνια παιδιά. Δηλαδή εκεί χτυπάνε τις αμπαλίες κατά κύριο λόγο. Βαράνε πάρα πολλά τρύποντα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει γιατί... Είναι τσουρούτικα λίγο. Είναι αδυνατούλια, είναι κοντούλικα. Δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, ένα μαντουμανί, δεν ξέρω τι. Κάθονται 45 και βαράνε. Γιατί από εκεί θα καταφέρουν να πάρουν το παιχνίδι. Αμπαλίες. Έτσι, οι αμπαλίες τώρα έχουν κορμιά γενικά. Θα δυσκολευτούν. Εντάξει, είναι κέμπιρμο ρε τώρα. Ναι. Ξέρουν πώς θα το πάνε ναι, το μάτσο, το ναι, πάρουν. Ναι, θα δυσκολευτούν οι Dua Diesels, ενώ έχουν κάνει πολύ καλή χρονιά για πρώτη τους στο Summer. για κάποιους κιόλας που ακούσαμε στα podcast ήταν και φαβορή. Εγώ θεωρώ ότι οι αμπαλίες θα τους κόψουν. Ερυθρός Σταυρός, Καβλάντα Χόξ. Ο τρίτος με τον έκτο. Ο τρίτος Ερυθρός Σταυρός με την έκτη Καβλάντα. Πολύ καλή δεύτερη σεζόν ο Σταυρός. Ναι. Χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει. Αλλαγμένη ομάδα, εντάξει. Βρήκε και την κατηγορία του, παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή. Δεν ταιριάζουν σε άλλαξε πολύ. Και λίγο η ομάδα, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι καθαρά αμυγός αυτό που ήταν την πρώτη χρονιά. Ναι, οκ. Okay. Άμα θέλεις να πρωταγωνιστήσεις και να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν είναι μόνο αυτό νομίζω. Κυρίως ότι ο Κουτούζης προσπάθησε να βρει και 5-6 παιδιά τα οποία θα ξέρω ότι θα ό,τι και να γίνει θα έρθουν στο γήπεδο. Ναι. Γιατί είχαμε λίγο άγχος την πρώτη χρονιά με αυτό. Και εντάξει, μέσα από αυτό βγήκε και το αποτέλεσμα. Γενικότερα ελεύθερο μπάσκετ παίζει ο Ερυθρός, δεν έχει κάποιο σύστημα, όπως του βγει και του βγαίνει όπως βλέπουμε. Πέντε εμείς, πέντε αυτοί. Ναι, μπείτε μέσα και τα σχετικά, τελίτσες. Η Καβλάντα Hawks δεν την έχω δει. Έμπειρη όμως, Καβλάντα έμπειρη. Ναι, δεν έχει υπεροπλία στους ψηλούς. Δηλαδή έχει βουνά μες στη ρακέτα, όπως μου είπαν οι πληροφορίες μου, γιατί έκανα και σκάουτινγκ πριν έρθω εδώ σήμερα, εγώ ρε Τονάκη. Είναι πιο σκληρή ομάδα, αυτό που λες, η Καβλάντα από τον Ερυθρό. Εάν βάλει και κανένα μακρινό, που δεν το πολύ έχει, ανεβάζει τις πιθανότητες της. Επίσης θεωρώ ότι είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να σπάσει. Λες Καβλάντα δηλαδή. Σε knockout fight. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να σπάσει. Θα είναι 55-45 οι πιθανότητες. Εγώ θεωρώ ότι... Κουτούζη έχει Καβλάντα. Όχι. Γι' αυτό θα αποκλειστεί. Πω πω. Κλεισέ λίγο. Σιγά.
Όχι, ρε φιλέ, είναι ο τύπος ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, θεωρώ, στο μάτς. Αυτό λέω. Αυτό λέω, δεν είπα τέτοιο. Θεωρώ ότι η ευκολία με την οποία καταφέρνει ο Τάσος να σκοράρει. Ανάλογα γενικά, το μάτς. Ναι, ανάλογα το μάτς. Μπορεί να κατέβει να βαρέσει 20 και να βάλει 2. Μπορεί να κατέβει να βαρέσει 10 και να βάλει τα 9. Θεωρώ okay. ότι θα κριθεί στην παρουσία του Τάσου στο μάτς. Αυτό, εντάξει. Οι άλλοι είναι έμπειροι. Είναι, δηλαδή, δεν λέω ότι θα πάει σβηστό, θα κερδίσουν εύκολα κτλ. Καμία σχέση. Όχι. Αν ο Τάσος έρθει καταρχάς, γιατί είπαμε, μπορεί να μην έρθει. Αν δεν έρθει, δίνω καβλάντα. Αν έρθει, λοιπόν, παντελονάτα. Πάντα μιλάμε ότι είναι, τα ρόστερ έρχονται και είναι. Η σωστή πρόβλεψη είναι αυτή που θα πω τώρα εγώ. Άκουσα με. Γιατί τόση ώρα μην πω. Λοιπόν, έρχεται ο Γκουτούζης, περνάει ο Σταυρός. Δεν έρχεται, περνάνε οι άλλοι. Εντάξει είμαστε. Θεό το Γκουτούζη. Εγώ τίποτα. Θεό. Εγώ κλισέ και σιγά, εσύ τον έχει κάνει. Όχι, Θεό. Είναι, για την κατηγορία είναι πολυτέλεια. Για μια ομάδα, αυτό θέλω να πω. Καβλάντα, σας παρακαλώ, κάντε τη δουλειά σας τώρα. Γιατί εδώ έχουμε ανοίξει μπιφ μετά τα τελευταία. Τεμπελχανάδες, Κάζα Ντούμς. Οι Τεμπελχανάδες είναι ένα όμιλο που ήταν όλοι ισόβαθμοι. Ήταν 5 ομάδες ισόβαθμες. Λόγω διαφοράς, τερματίσαν τέταρτη. Οκ. Έχει το Δημαρά στα γκάρντ και τον Κούμα στις ρακέτες. Αλλά υπάρχει καθίζηση στις τελευταίες αγωνιστικές. Έχουν 3 ήττες στους τελευταίους 4 αγώνες. Δεν είναι καλός ιονός αυτός εν ώψη play-off. Και ειδικότερα απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Casa Dooms, που είναι νέα, που πιέζει σε όλο το γήπεδο, που βγάζει επενδυασμούς, που τρέχει, που μπορεί να είναι 6-7 άνθρωποι, αλλά αυτοί έχουν μάθει να παίζουν μεταξύ τους. Και αν δεν ταυτίσουν στο τέλος και μείνουν από ανάσες και αποφύγουν τα λάθη που κάνουν συνήθως και λούζουν τα μάτς μόνοι τους, θεωρώ ότι είναι φαβορή η Κάζα σε αυτή τη διασταύρωση. Θα συμφωνήσω. Αυτό? Ναι. Δεν έγινε να πεις κάτι παραπάνω? Όχι. Εντάξει. Δεν σου άρεσε. Όχι, περίμενα λίγο να δώσεις στήρι και εδώ, δηλαδή. Όχι, θεωρώ θα περάσει η Κάζα. Κι εγώ. Λεγάμενη House of Buckets. Είναι και κομμένοι και οι τέτοιοι. Δεν έχουν και συμμετοχή στη ψηλή των Τεμπελχανάδων. Γι' αυτό το λέω πιο εύκολα. Επιστρέφουμε πίσω. Εντάξει, και η Κάζα δεν έχει μεγάλο ρόστερ. Δηλαδή έχει 6-7 άτομα τα οποία. Αυτοί ξέρουν και παίζουν όμως. Αυτοί οι 7 άνθρωποι παίζουν. Αυτοί είναι 7-7-7 κάθε φορά. 7-7-7. Τώρα θα. Μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει με μένα και τον άλλον και ξαφνικά εγώ και ο άλλος λείπουμε, θα μπερδευτεί. Είναι μείον. Αυτό εννοώ. Okay. Να πάω τώρα στους λεγόμενους House of Buckets. Ολοκλήρωσες? Να πας. Ωραία. Τέταρτη λεγόμενη, πέμπτη House of Buckets. Εδώ τώρα έχουμε βεντέτες, 15 χρόνια στη οργάνωση λεγόμενη. House of Buckets μόλις πατήσαν το πόδι τους. Θεωρώ ότι αν οι λεγόμενοι το δούνε σοβαρά, μαζευτεί το ρόστερ που έχουν, κάτι καμαριωτάκηδες, κάτι δακουτρί και τα σχετικά, νομίζω ότι είναι μια χρονιά η οποία μπορούν να σκόσουν επιτέλους την πρώτη σκούπα. Τι είπες? Αυτό. Αν μαζευτούνε, έχουν ρε παιδί μου μια οχτάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη και είναι και καλή. Καταλαβαίνω γιατί. Βρετάκο, τι λέει αυτή? Τι λέει ρε Βρετάκο? Ό,τι είπα. Ό,τι είπα, δεν αλλάζω τίποτα. Για αρχή, λοιπόν, ένα-ένα τα tasks. Πρέπει να έρθουν 5 να παίξουν αυτό το match. Γιατί δεν ξέρω αν θα έρθουν 5. Α, κάνεις spoiler τώρα εσύ. Ναι, ξέρω πώς το. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, νέοι. Εντάξει. Λοιπόν, αν βρει μια πεντάδα ο Μητσάρας για το Σάββατο, βλέπουμε. Εγώ είπα, αν έρθουν. Τα άλλα παιδιά δεν τα έχω δει καθόλου. Δεν έχω άποψη, μισό ψέματα. Αυτή 8 είπα. Ότι έχει ρόστερ το οποίο μπορεί να σκούσει κούπα. Αν έρθουν παραλίες, okay, θα πάνε για μπάνιο. Δεν διαφωνώ. Αλλά βάσει ρόστερ μιλάω. Τώρα η House of Buckets από την άλλη. Ήταν λίγο. Στις πρώτες αγωνιστικές, μία έτσι, μία αλλιώς. Από εκεί και πέρα, μετά την πέμπτη αγωνιστική, το τρένο μπήκε στις ράγες. Τους κέρδισαν όλους, κουραστική στην άμυνα επίσης. Γενικότερα, όλες οι ομάδες οι νέες που έχουν έρθει παίζουν κουραστική άμυνα. Τι σημαίνει κουραστική άμυνα? Δεν το λες καλά. Ξεκινάνε και πιέζουν από την επαναφορά. Κουράζουν τον αντίπαλο. Ναι, πιεστική άμυνα. Είναι κουραστική. Για όποιον παίξει απέναντί τους, είναι κουραστική. Είναι εκνευριστική. Με αυτή την έννοια το λέω, το κουραστική. Τώρα τα ακούω Βρετάκος και υδρώνει. Πάλι θα πρέπει να τρέχω.
Πάλι θα πρέπει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Πω. Γενικά είναι ένα νευρικό ζευγάρι, εγώ θεωρώ. Νευρικό. Ναι. Είναι νευρική, και... λέγαμε, ναι. Έλα, είναι και λίγο. Και House of Buckets είναι λίγο. Δηλαδή έχουν κανένα δυο οι οποίοι μιλάνε, το ανοίγουν το στοματάκι τους. Ναι. Καλό θα είναι να μην ανοίγουν το στοματάκι τους. Ναι, γιατί λέγαμε είναι λίγο πιο έμπειρη σε αυτό. Όχι, όλοι. δεν μιλάω για τους buckets. Γενικά λέω. Ας παίζουμε μπάσκετ και ας μιλάμε λιγότερο. Καλό θα ήταν. Λοιπόν, με αυτό το τελευταίο τώρα που είπες εσύ ότι μπορεί να έρθουν απλά πέντε, θα πω ότι στην πεντάδα, αν δεν είναι η πεντάδα που πρέπει, θα περάσουν οι χάους. Αν έρθει το κανονικό ρόστερ των λεγόμενων, δεν τους περνάνε οι χάους. Τι γύρισε την πιστέκα, προχωράμε. Εντάξει, ρε φίλε, αφού τώρα μου κάνεις spoiler. Εγώ ήθελα να το θέσω διαφορετικά και εσύ έρθες εδώ πέρα και μας διέλυσες. Σκόρπιοι, the champs. Ο Δημήτρης Χιράκης, τερμάτισαν δεύτερη Σκόρπιοι, 7η Τσάμπς, επανέρχομαι. Ο Δημήτρης Χιράκης είναι επωνομαζόμενος Ναβάρο από το speaker της διοργανώσεως με τις μπομπίτες του και τα κλασικά του. Έχει και κάτω από τη ρακέτα τον Ντέγο, που είναι πολυτέλεια για την κατηγορία. Γενικότερα οι Σκόρπιοι στο καλό τους μάτς μπορούν να βάλουν 80-85 πόντους σε καλό μάτς. Γενικά όμως κρατάνε ισορροπίες. Τώρα απ' την άλλη οι Τσάμπς έχουν τον Πυρπίλη που είναι ατού, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί για να περάσουν τους Σκόρπιους. Είναι και λίγοι επίσης οι Τσάμπς, δηλαδή είναι 5-6 κι αυτοί. Ναι, εντάξει, έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Ναι. Θεωρώ το περάσουν οι Σκόρπιοι. Ναι. 70-30 εγώ δίνω Σκόρπιους. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, γυμναστηριακή και η Τσάμπς, αλλά οκ. Okay. Άμα πάμε να σκόσουμε βάρη, μπορεί να τους κερδίσουν. Τώρα εδώ, αγωνιστικά, δεν βλέπω κάποιο τρόπο. Εντάξει, και πρώτη χρονιά είναι τέλος πάντων. Εντάξει, να ψηθούν, μπήκαν και play-off. Πετυχημένη είναι η πρώτη τους παρουσία, θεωρώ. Σε κάθε περίπτωση. Και... Σκόρπιοι στην επόμενη φάση. Γνώμη μου. Και ναι. Νομίζω ολονών. Αν είχαμε ένα κουμπάκι θα συμφωνούσαν. Raptors The Company. Τι ονόματα, Θεέ μου. Γενικότερα η καθολική. Της γενιάς μας. Όνομα της γενιάς μας είναι αυτό. The Company. Του Γρηγόρη εννοεί, όχι των ολονών, γιατί είναι και 45 χρονών άνθρωπος. Οι Company γενικότερα έχουν έρθει με διαφορετικά φήμη. Ξεκινήσανε σαν City Spurs τότε τα παλιά τα χρόνια. Ήρθανε σαν γριές, στο μοτίβο ανάλογα με την ηλικία, και φέτος The Company. Αυτοί βρέθηκαν στα play-off χθες το βράδυ. Νομίζω το rebranding πάει πολύ καλά. Αυτό είναι το όνομα που θα κρατήσουμε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχουν και λόγο, έτσι. Έχουν και το λόγο του κόπανου, του πρώτου. Του Κωνσταντίνου. Του κόπανου. Εγώ στη θέση τους... Στη φωτογραφία του επόμενου μάτς θα εμφανιζόμουν, θα βάζα 5 ανθρώπους με μάσκες να φωτογραφηθούν, όπως εκείνη τη μεγάλη ληστεία που δεν έγινε ποτέ στη Ρουσία, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι κόπανοι είναι από τους τυχερούς που μπήκαν στο τέλος στα play-off. Ξαφνικά τους είπαμε, παιδιά, κατεβείτε, παίξτε γιατί θα μπείτε στην οκτάδα. Ναι, κάνανε και τη δουλειά. Ναι, όχι, το πήραν το μάτς, δεν είπα όχι, δεν είπα όχι. Όχι, τώρα βέβαια πέφτουν πάνω στους Raptors. Οι Raptors στο χειμερινό παίζουν στην Evolution, τη Austin κιόλας στην κατηγορία. Να δείξουν αγάπη οι Raptors, θα ήθελα. Έτσι, υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα λίγο διαφορά, γιατί οι Raptors κιόλας είναι πιο νέοι, τους αρέσει το ανοιχτό παιχνίδι. Τώρα οι The Company δεν μπορούν να ξεχυθούν. Είναι και πολλά χρόνια ομάδα, μωρέ, Raptors, εντάξει. Okay, υπάρχει φαβορί, ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, για να επέλεγα... Πρέπει να τους πας σε αργό ρυθμό. Εάν θέλεις λίγο να μην δεις να γράφεις τον πίνακα κανένα τριψήφιο στο τέλος... Όσο πιο λίγες κατοχές κάνουν, να το στο καλύτερο. Ναι. Οι αντίπαλοι. Αυτό. Γενικά, οι Raptors είναι πάρα πολύ καλοί. Κορέδες, Αρμενιάκος και τα σχετικά βρίσκονται με κλειστά μάτια. Πού να τα ανοίξουν κιόλας. Ναι. Στους τρία. και κάνει και μορφασμό γιατί περιμένει να του δώσουμε τα credit για αυτό που είπε ότι το θα ανοίξουμε. Αυτά γιατί τα λες. Για να ξέρει ο κόσμος τι κάνει, να μην σε βλέπουνε. Τι θέλω να κάνω. Μα θέλω να με βλέπει, θα κάνω τηλεοπτικό podcast. Το podcast τηλεοπτικό λέγεται αλλιώς. Όχι. Λέγεται podcast τηλεοπτικό. Ναι. Πώς. Ορίστε. Τι όχι.
Δεν το ήξερα. Είδες. Με, με όλα podcast τα βλέπω. Εγώ και στο YouTube που βλέπω, ας πούμε, κατσολομούδες ή κάτι τέτοια, πάλι podcast βλέπω, τα λέω από κάτω. Η άλλη βλέπει σολομούρα. Λοιπόν. Oh, Mandra Hit, Hungry Ghouls. Λοιπόν, δεύτερη μάντρα, έβδομη Hungry Ghouls. Είχαμε επιστροφή Μανίσαλη μετά από πάρα πολύ καιρό. Βρέθηκε ένας άνθρωπος δίπλα από τον Βαγγέλη Μόλο, ο οποίος ο Καψερός είχε βγάλει τη γλώσσα του μια σεζόν να παλεύει κάτω από τις ρακέτες. Έδεσε στο Μόλο ο Μανίσαλης. Ωπα, αυτό ναι! Αυτό να το δώσω. Αυτό να το δώσω. Από την άλλη, οι Λύκοι έχουν coach Αβούρη στο τιμόνι, ο οποίος όμως δεν έχει πολλές λύσεις. Την ένδοξη η Δάφνη, να ναι, πούμε, ναι, είναι ναι. Στη Δάφνη ο Αβούρης. Ναι. Αν είχε υπεροπλία και αν δεν έχει αυτούς τους τραυματίες, θα βλέπαμε διαφορετικό σετάρισμα τον coach Αβούρη, γιατί ξέρει πώς να στήσει, ξέρει πώς να βγάλει τα θετικά στοιχεία του καθενός, να κρύψει από τα άλλα. Τώρα, όπως έχουν πληροφορηθεί, τα παιδιά δεν θα κατέβουν. Αυτά μας έχουν πει Hungry Wolves, έτσι. Θα έχουν δυσκολία στο να μαζευτούν, θα έρθουν όσοι είναι να έρθουν και όσοι μπορούν να έρθουν. Η μάνδρα δεν είναι ακόμα να πάει διακοπές με την καμία. Θα είναι στους 32, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορούν να κερδιθούν οι συγκεκριμένοι ψηλοί που έχουν από τους Hungry Wolves. Ωραία, εγώ θα πω ότι, όπως είπα και πριν, πάντα θεωρώ ότι η παρουσία προπονητή σε αυτές τις ομάδες, σε όλες τις ομάδες βασικά του πρωταθλήματος, ξέρετε το επίπεδο μας, παίζει ρόλο. Οπότε αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες, όσοι και να εμφανιστούν στο παρκέ, επειδή είναι και μια δομημένη κατάσταση με τον Αβούρ και τα λοιπά, με τις ευχές, με τα ευχολόγια, με τις χρυσές κουβέντες και λέξεις που χρησιμοποιεί στον πάγκο του, οι οποίες την πρώτη φορά που τις άκουσα, είχα μείνει αποσβολωμένος και κοιτούσα από πάνω και λέω δεν μπορεί, σε ένα time out, ας πούμε, τα πέ όλα. Λέω, ωραία, καλώς το ναι. Μετά έμαθα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έτσι είναι, ο προπονητής από και δύο κουβέντες παραπάνω, πρέπει να ρίξει τα γαλλικά του. Θεωρώ ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες που μπορεί να είχαν για να περάσουν. Παρόλα αυτά, η μάνδρα είναι ανανεωμένη, είναι καλά και είναι σίγουρα το φαβορί. Και το βλέπει και σοβαρά φέτος. Δηλαδή βλέπει ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω και το βλέπει αρκετά σοβαρά η μάνδρα. Και τέλος πάντων, ρε Αβούρη, αν είναι και κάπου να βγούμε κερδισμένοι, να πούμε δύο καλά λόγια για τη μάνδρα, μπας και πάμε και κανένα τραπέζι και πάμε να φάμε τουλάχιστον, εντάξει. Εξαιρετική ταβέρνα, εξαιρετική ταβέρνα. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι, εντάξει. Έτσι να τα λέμε, τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, αυτά. Ανυπότακτοι Γαλάτες και Ιντερ Σίτι. Επέστρεψε ο Λαδάς και ανυπότακτοι Γαλάτες, τσουπ, πρώτη. Εντάξει, Λαδάς τώρα άλλο επίπεδου παίχτης, ενώ υψηλότερων κατηγοριών επίπεδου παίχτης. Διαφορά ποιότητας. Ναι, διαφορά ποιότητας. Τραβάει το καράβι, το παίρνει και το πάει που θέλει. Δηλαδή, εντάξει, τη βάζει με όποιο τρόπο θέλει. Έχει drive, έχει shoot, έχει. Έχει και το φραντισκάκι από κάτω που μπορεί έχει να δώσει. Έχει και συμπαίκτες φυσικά. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνος του. Είχαν δηλαδή οι Γαλάτες. Αλλά μπράβο, υπάρχει το υλικό και το ενεργοποιεί ουσιαστικά ο Λαδάς με την παρουσία του, γιατί βρίσκει και δύο πάσες πιο δύσκολες, δεν τις έβρισκε κι άλλο. Εντάξει, τους έχει αλλάξει επίπεδο. Η Ιντερ Σίτι από την άλλη, εντάξει, στα drive στηρίζεται και στον Νικολάου. Δεν θεωρώ ότι μπορούν αυτά να σταματήσουν. Ναι, πιστεύω και εγώ πολύ δύσκολα. Τους Γαλάτες. Και δεν έχουν και μακρινό σούτ η Ιντερ Σίτι. Δηλαδή δεν βάζουν να πεις και απ' έξω λίγο να ανοίξουν το παιχνίδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ιντερ Σίτι, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Πάει, έρχεται. Ναι. Okay. Να πω με τον Γιώργο τον Μπουλαφούτη ότι τα καλοκαίρια παίζει ο μπαμπάς μου πινκ πονκ. Τα παλιά τα χρόνια, γιατί είναι κοντοχωριανός και παίζαμε τα καλοκαίρια πινκ πονκ. Δεν την πω και αυτή την πληροφορία, δεν την έχω πει ποτέ δημόσια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Βεβαίως. Φοβερό. Να ξέρετε, βέβαια. Καλώς. Για δύο πράγματα αφημιζόμαστε στη μακρινία. Εντάξει, μια ερώτηση κάναμε. Δεν χρειάζεται τώρα αυτό το ψέμα. Το ένα είναι τα καπνά μας και το άλλο είναι η δεξιότητά μας στα πινκ πονγκ. Στην επιτραπέζια της φέρεις. Έτσι. Drop the mic. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μπαλαβούτη την αγόρευε, ξέρω εγώ. Μας κούφανε. Green Rose Old Firm.
Δεύτερη Old Firm, έβδομο τον Green Rose. Η Old Firm χρειαζόταν restart, το έκανε. Δεν δείχνει σταθερότητα στα derby, οπότε όσο περνάνε, δεν μιλάω τώρα για τη φάση των 64, γιατί είναι φαβόροι απέναντι στον Green Rose, όσο περνάνε τα μάτς και σφίγγει λίγο η κατάσταση εκεί στους 16, η Old Firm θα βρει σκούρα. Ο Ντρακώτη έχει δηλώσει ότι η Old Firm θα πάει στο Final Four φέτος και είναι η χρονιά της να το σηκώσει. Το έχουν σηκώσει εδώ μισές ομάδες φέτος. Αργές κουβέντες πάλι, εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ βλέπω κάποια κενά στους ψηλούς. Τι εννοώ? Ενώ έχει δύο καλούς ψηλούς, ο ένας μαζεύει τα rebound, αλλά σκοράρει δύσκολα. Ο άλλος σκοράρει εύκολα, αλλά δεν μπορεί να μαζεύει rebound. Δηλαδή, δύο ψηλοί κάνουν έναν καλό ψηλό. Άλλο συμπληρώνονται, τέλειο. Ναι, okay. Παίζουν μαζί. Ενώ παίζουν την ίδια στιγμή ή εναλλάσσονται? Νομίζω εναλλάσσονται. Άρα δεν έχουμε ένα ψηλό. Γι' αυτό το λέω. Άρα έχουμε μισό και μισό. Μα αυτό εννοούσα. Από την άλλη, το Green Rose έχει κατέβει χαλαρουίτα. Να παίξουμε κάποια ματσάκια τώρα στο Summer, να μην χάσουμε την επαφή μας. Αυτό φαίνεται και ότι δεν έχει παρουσία στο παρκέ από τη στιγμή που είναι πενταδάτος ο Ροζάκης. Δηλαδή, επιστρέψαμε σε εποχές αυτές. Ενώ ο Ροζάκης είχε πάρει πινακάκι τον τελευταίο καιρό. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στον Cool Armani, που είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ομάδα, αλλά δεν θα σταματήσει τον Green Rose στην Old Firm. Δηλαδή, τους 64 η Old Firm θα τους περάσει είτε με έναν ψηλό, είτε με μισό. Συμφωνώ. Η Green Rose είναι από τις ομάδες τις οποίες συμπαθώ πάρα 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 πολύ, διότι οι άνθρωποι πάνε, παίζουν μπάσκετ, φεύγουν, ασχολούνται με αυτό, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, δεν τους νοιάζει. Ενώ φυσικά όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά και να χάσουμε δεν τρέχει τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Θα τους πεις, ό,τι ώρα τους πεις, όποια μέρα, σε όποιο γήπεδο, θα πάνε να παίξουν. Επίσης είναι πολύ σοβαρός ο Ροζάκης, γιατί προβλέπει και σου λέει: ξέρεις τι, σε 52 μέρες έχουμε μία υποχρέωση, εκείνη τη μέρα μας βάλεις. Σας λέει έμεσα τώρα. Ανεβαίνουν οι μετοχές στα μάτια μου, ανεβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Λέω: μπράβο, είναι οργανωτικός, βοηθάει όλους μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κτλ. Η Old Firm είναι επίσης μια παρόμοια κατάσταση. Όπου τους πεις θα πάνε να παίξουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Είναι δύο από τις ομάδες που συμπαθώ πάρα πολύ. Ντραγκώτη αδερφός. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ως εδώ θα μείνω. Εδώ θα σταματήσω. Ροζάκης, να δώσω μια πληροφορία ότι παίζει και ποδόσφαιρο. Δεν το ήξερα. Παίζει και ποδόσφαιρο. Σε ομάδα που λέγεται Σόλον. Του συνειρμού, άλλου τα ρητά και τα αυτά τα ξέρετε όλοι. Σόλον, σόλον. Και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, η Old Firm θεωρώ θα περάσει. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες απολαμβάνουν τον μπάσκετ. Εγώ να πω κάπου εδώ, για να ολοκληρώσω αυτή την πληροφορία. Κρατήστε την πληροφορία ότι όταν δεν μπορούμε μια ημερομηνία, τη λέμε πριν βγει. Περνάει και ο παλιατζής τώρα από δίπλα, αλλά την πληροφορία κρατήστε. Μπαμπού, με μια τραπέζια, μπαμπού. Να την ξέρετε. Λοιπόν, Valhalla Phantoms, Crashers. Τρίτη Valhalla, έκτη οι Crashers. Δεν πειράζει τώρα, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Η Valhalla δεν έχει κατέβει με τα κλασικά της όλπλα όπως είναι ο Τζέρικο, ας πούμε, αλλά ο Σούλη και ο Κρίνης μαζί με τον Τσινιώκα ανταπεξέρχονται πλήρως. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν στους 64, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι χαροπαλεύουν γενικά. Αλλά αν καταφέρουν και έρθουν, με τη δύναμη που έχουν στη ρακέτα και τις μπούκες που κάνουν, θα τους περάσουν τους Crashers. Οι οποίοι Crashers, τώρα, εάν μπορούσαν να κατεβάσουν διαφορετικό roster, γιατί έχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι πολύ καλά, αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, όσα τρίποντα και να βαρέσει ο Σακαρέλος, όσα βάλει, ας πούμε, δεν αρκούνε. Η μόνη της πιθανότητα είναι αυτή που είπα, ότι η Valhalla να το... Λοιπόν, η Valhalla είναι και αυτή στην προηγούμενη κατηγορία που αναφέραμε, δύο ομάδες. Είναι από τις ομάδες που συμπαθώ και γενικώς απολαμβάνω το παιχνίδι. Θα πάνε να παίξουν ό,τι όπου και αυτά. Τώρα έχουμε πρόβλημα αυτή τη μέρα, μάλλον δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτική, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα περάσουν όμως παρόλα αυτά. Ναι. Οκ, οι Crashers, εντάξει, καλή.
Κοίτα, από τότε που οι Crushers εμφανιστήκανε στο περσινό Summer. Από το περσινό Summer. Συνεχώς βελτιώνονται. Ναι, αυτό. Υπάρχει αυτό. Εμφανής βελτίωση. Και αυτή είναι και η έτσι. Λογική κιόλας. Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό για μια ομάδα κατά με. Να κάνει τα βηματάκια τη τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Να καταφέρει να φτάνει στο σημείο που. Όπως είπε πριν ο Ντραγκώτη, να νομίζω ότι θα πάρει. Να νομίζω ότι θα πάρει το κύπελο. Οκ. Okay. Θεωρώ όμως ότι η Βαλχάλα είναι και εμπειρή και θα την κάνει τη δουλειά. Συμφωνώ. Brooklyn Nerds, Porto Raptors. Άλλη βελτιωμένη η Nerds. Άλλη και τούτη. Μα πήγε, καταρχάς πήγε ο Καραγιαννάκης ο Άγγελος. Ο Καραγιαννάκης ο Άγγελος είναι παίκτης άλλων κατηγοριών. Δηλαδή έχει παίξει Elite, έχει παίξει Master, έχει παίξει και επαγγελματικά νομίζω το παιδί, ούτως ή άλλως. Εντάξει τώρα, κοντερουχάς. Η μουσίτσα. Νυφίτσα κτλ. Έχει στη φαρέτρα τρεις παίχτες. Θα τους φέρνει για να παίζει αυτός. Και καλά κάνει. Γι' αυτό φτιάχτηκαν οι Nerds καταρχάς. Του είπε ο Φορτσάτος, του λέει: δεν μπορώ άλλο να πόνεσαι πλάτη μου τόσα χρόνια. Φέρε μου ένα playmaker της προκοπής να με βοηθήσει. Και του είπε: πάρτο. Του είπε: αδερφέ, εγώ εδώ είμαι. Και έφερε τον Καραγιαννάκη. Οι Brooklyn Nerds σε αυτή τη σειρά μπορούν να χάσουν μόνο από τον κακό του εαυτό. Τόσο πολύ, ε. Η Porto Raptors, ρε παιδί μου, είναι ομάδα που ζει και αναπνέει και πεθαίνει από το τρίποντό της. Οι ψηλοί της μπορεί να παίρνουν τα rebound, αλλά δεν μπορούν να τελειώσουν τις Εγώ φάσεις. Δεν τους ξεγράφω τους Raptors, γιατί δεν είναι... Δεν τους ξεγράφω. Απλώς θεωρώ ότι η Brooklyn Nets είναι πιο πλήρης ομάδα. Έχουν και ρακέτα, έχουν και guard, δηλαδή μπορούν να καλύψουν κάποιες αδυναμίες. Η Porto Raptors, αν τα shoot δεν μπουν, και ειδικά τώρα που είναι νοκάουτ παιχνίδι και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Οι Raptors φτάσαν σε Final Four. Θα μπορούσαν και στις λεπτομέρειες να φτάσουν και στο τελικό. Ιτήθηκαν από αυτούς που πήραν τελικά το πρωτάθλημα το χειμώνα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν σταματάει να παίζει. Δηλαδή, χάνει 10 πόντους, 15 πόντους. Δεν σταματάει να παίζει, δεν καταραίει ποτέ. Παίζει, γυρίζει και όλες πολλές φορές το match. Εγώ θα πω ότι δίνω Raptors. Το ακούω, απλώς εγώ θα διαφωνείς, πω... Διαφωνείς, εντάξει, ναι. Διαφωνώ για αυτό που είπα, ότι η μία επιλογή συνήθως είναι πιο ρυψοκίνδυνη. Σκουριά γαλατσίου, τζιβάνα. Οι γαλατσιώτες, εγώ έβλεπα, κερδίζουν μία, δύο, τρεις, πέντε. Λέω, αυτή είναι τόσο καλή εκεί, ξαφνικά βλέπω δεύτερη θέση. Μπράβο, λέτε, παιδιά, λένε ναι, παίζουν ωραίο μπάσκετ, οργανωμένο, δεν ξεχωρίζει κάποιο από ταλέντο. Αλλά γενικότερα βρίσκονται πολύ καλά στο γήπεδο, έχουν βρει ρυθμό πολύ γρήγορα. Ένα στατιστικό μόνο έχω να πω για αυτούς, ότι χάσανε από τους πρώτους γαλάτες και από τους 8ους drinks, όπου είναι ένα περίεργο στατιστικό, δείχνει μια ψιλοαστάθεια στην ημέρα. Πέφτουνε τώρα πάνω όμως στην αποδεκατισμένη Τζιβάνα. Θεωρώ ότι η συμμετοχή της Τζιβάνα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα ήταν λάθος. Μετά τη στέψη τους, σαν πρωταθλητές, αυτοί αδειάσανε. Φαίνεται στο γήπεδο, δεν μαζεύονται, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι τα σκουριά αν χτυπήσουν σε αυτό το κομμάτι θα περάσουν εύκολα. Τι λες εσύ? Εγώ λέω ότι συμφωνώ πάρα πολύ. Γαλατσιώτες περνάνε. Έτσι απλά. Κάτι να πεις για το Τζιβάνο, το φίλο στο Χαλτούπι, τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Παλεύουμε και με το Χαλτούπι τώρα, μάτς, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, όχι δεν μαζεύουμε, όχι μαζεύουμε, αυτό. Γι' αυτό και θα περάσουν οι άλλοι. Περίμεναν οι κακομύριδες να αποκλειστούν στο τέλος, κερδίσανε στη δεύτερη παράταση και ακόμα και με μηδενισμό μπήκανε, δηλαδή... Εντάξει. Έβγαλε έναν αστεναγμό ο Ψωμιάδης, λέει Χριστέ μου, έλα του λέω, ένα μάτς είναι Μανώλη. Με ένα μπόνο. Τρίτη οι Trailers, έκτη οι Roots. Λοιπόν, οι Trailers κινούνται σε ρυθμούς βλάχου. Έφεση στο transition πολύ, έχουμε τρίποντο, ενέργεια. Βασικό πρόβλημα των Trailers είναι ότι μπορεί να κερδίζουν με 20 πόντους. Εάν κάνει αντιπίθεση ο αντίπαλος και το πάει στους 3-4, χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια. Χάνουν τη συγκέντρωσή τους και στο τέλος θα χάσουν και το μάτς. Τώρα από την άλλη, Σπανός Κατσουράνης οδηγούν τους Roots. Ο Κουρνέλος είναι κάτω από τη ρακέτα για να μαζεύει τα σκουπίδια, τα rebound όπως είναι. Έχουν ανεβάσει το κασέ τους οι Roots με τις προσθήκες της τελευταίας σεζόν.
Θεωρώ όμως ότι η εκρηκτικότητα που έχουν οι τρέιλερς υπερτερεί σε αυτό το ζευγάρι και οι τρέιλερς θα περάσουν. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καταρχάς την Δευτέρα συνεχόμενα play-off για τους Roots. Ενώ όχι μόνο καλοκαίρι. Είναι σκεπτικός τώρα, έχει βάλει το χέρι στο πηγούνι και σκέφτεται. Σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί στον κόσμο άλλο, ας πούμε. Μπράβο στους Roots, μπράβο στην Προεδράρα, αυτά και στον Αντιπρόεδρο. Να πούμε οι Roots ότι όταν είχαν πρωτοέρθει, για όποιον το ξέρει, κάνανε νίκη μετά από 15 αγώνες, ας πούμε, την οποία την πανηγυρίσανε, λες και είναι η Champions League. Και άλλοι τώρα έχουν χορέψει λοκίτες, έχουν γίνει τώρα έργα. Στη δρόμου. Έργα. Μέσα στη μέση του γηπέδου, στη μέση του δρόμου, στη μέση του. Οπότε τώρα να τους βλέπουμε στα play-off είναι. Είναι χαρά. Χαρά. Είναι χαρά. Αν καταφέρουν να προκριθούν, κερνάω μπύρες και αυτούς. Γιατί πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Φαλυρίσαμε. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για το επόμενο βήμα. Έγινε το μπήκαν play-off μία, μπήκαν play-off δύο. Πρέπει να περάσουμε και μια φάση στα play-off. Σε μια ώρα έχουμε φαλυρίσει εδώ. Σταμάτα να τάζεις. Trailers. Ελπίζω να κερδίσουν. Εγώ όμως το είχα πει και δεν το. Εντάξει, δύσκολα θα περάσουν. Θεωρώ είναι φαβορί οι trailers. Παρ' όλα αυτά, μπήρες για όλους άμα κερδίσουν οι Roots. Και για τους trailers. Γιατί θα πιούν να ξεχάσουν. Θα γίνεται. Οι μεν θα πιούν να γιορτάσουν, οι δε θα πιούν να ξεχάσουν. Βλέπω να πίνουν αίμα τώρα για να γίνουν αυτά τα στοιχήματα και τα αυτά που έχεις υποσχεθεί εδώ σήμερα. Flink Tropics, Real Madrid. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πες για τους Flink Tropics ό,τι θες. Για τη Real θα πω μία πρόταση εγώ και θα πάμε στο μόνο. Να πω λίγο για τη Real, αυτό που θέλω. Αυτό που ήμουν. Άντε, λέει. Άμα δεν μιλήσει, θα πάτε στην Ελλάδα. Η Real έχει κερδίσει τον αλκοολικό αστέρα. Γιατί έπρεπε να ξεπλύνει τη ρετζινιά και να πάρει πίσω τη βεντέτα της. Κέρδισε τον αλκοολικό με τον ίδιο τρόπο που είχε χάσει στο χειμερινό πρωτάθλημα. Έμειναν 4 αλκοολικοί και τους το φύλαγε η Ρεμάλ και τους το πήρε. Την έκανε τη δουλειά της η Ρεμάλ, έτσι. Τώρα πάνω στους Flink Tropics, παιδιά, δεν. Οι Flink Tropics τώρα γενικά να ξέρετε ότι αν μπορούν να σας βάλουν 100 θα σας βάλουν, δεν σταματάνε, δεν έχουν καμία. Και γιατί να σταματήσουν, δεν καταλαβαίνω. Αίσθηση το ότι αυτά τώρα τα εντάξει, μωρέ. Όχι, εγώ διαφωνώ. Τίποτα. Αν μπορούν να βάλουν 200, να βάλουν 200. Ωραία. Γιατί έχουμε έρθει στο γήπεδο για να βάλουμε. Να σκοράρουμε, να παίξουμε μπάσκετ. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να μπορούν να ακολουθήσουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Fair play. Fair play είναι να μπορούν να ακολουθήσουν. 95-90. Fair play είναι να μπορούν να ακολουθήσουν οι άλλοι. Διαφωνώ εγώ με αυτή τη λογική. Ωραία. Δηλαδή, ωραία, να μην το ευχαριστηθώ εγώ που έχω πάει κανονικό στο γήπεδο να κερδίσω. Να το ευχαριστηθείς, γιατί να πετάω την μπαλά έξω. Ωραία, να πετάω την μπαλά έξω. Πού γράφετε την μπαλά έξω. Βάρα 10 τρίποτα παραπάνω αυτά που θα έπαιρνε υπό άλλες συνθήκες. Δεν είπα να μην παίξει. Άλλαξε λίγο το στυλ παιχνιδιού, είπα απλά εγώ. Αυτό. Τελείωσε, ολοκλήρωσε. Ναι. Ωραία. Κύριε, μάλλον όταν κατάλαβα ότι μπήκε στα play-off, χτύπησε το τηλέφωνο μου μετά από καμιά ώρα, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Και λέει ο αρχηγός της ομάδας, έλα ρε, έλα του. Επειδή από ό,τι μάλλον κατάλαβα μπήκαμε στα play-off, του λέω ναι μπήκατε, ξέρεις, εκείνο το match πότε θα το βάλουμε, γιατί αυτό και δεν το περιμέναμε και ψηλό, είχαμε αμολυθεί λίγα διακοπές. Και... αλλά να πιούμε άλλη μια μπύρα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Του λέω, ναι, αδερφέ μου, θα γίνει, θα το κάνουμε αυτό, εκείνο το άλλο. Λοιπόν, η Ρεμάλ θα κατέβει να παίξει το γνωστό αυτό που είναι να παίξει, τέλος πάντων. Δεν στραβώνει και με τους άλλους που θα βάλουν 100, έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά. Εγώ δεν το είπα για τη Ρεμάλ, ούτε για τους Flink Tropics. Εγώ είπα γενικά μια άποψη που δηλαδή, έχω. Η Ρεμάλ, δηλαδή, αν μπορεί να βάλει 100, θα βάλει. Ρε, για όποιον τίποτα το λέω, δεν το λέω μόνο για τους Flink Tropics. Ήταν να δεις. Γενικό το σχόλιο μου. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν μπορώ. Ωραία, μισό λεπτό. Κατεβαίνουμε για να παίξουμε και να κερδίσουμε. Όλοι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Άλλους μας νοιάζει πιο πολύ, βέβαια, άλλους πιο λίγο να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα, όταν παίζουμε. Ωραία, δεν σταματούμε να παίζουμε. Θυμάμαι εκείνο το γαλάτες chicken nuggets 117, ωραία, 120, μπράβο. 29, πόσο ήταν, 30. Που φύγανε chicken nuggets και ξαναπαίξαν μπάσκετ. Έτσι. Αυτό είναι μαλακία στην τελική. Δηλαδή, οκ, έχεις κερδίσει.
κόψε λίγο, γιατί βλέπεις ότι ο άλλος. Καταρχάς, δεν είναι τρόπος αυτός ο οποίος εκφράζεσαι. Δεν είναι λόγια, αλλά είναι ντροπή. Ντροπή να κοντεύεις κουβέντες σε αυτό το podcast. Αν το καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα. Και με 30 να κερδίσεις και 35, είσαι κοντά. Ωραία. Κοντέ. Όταν παίζεις, λοιπόν, θα σταματήσεις να παίζεις. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε ένα πόλεμο από κάτω να μας πείτε αν με ποιον από τους δύο συμφωνείτε. Να είστε προετοιμασμένοι να πατήσετε το κουμπάκι. Ναι. Λοιπόν. Πολύ δύσκολο πόλεμο, δεν ξέρουμε τι θα το διαβάσουμε. Στο τέλος, τέλος πάντων, οι Flint Rocks θα περάσουν αέρα. Προχωράμε με ένα ακόμα αεράτο παιχνίδι. Cassonic Beers, Sacramento Drinks. Η μάχη των ποτών. Ωραίο. Ναι. Η Cassonic φαβορή, ξεκάθαρο. Δεν θέλει ο Γιώργος Ζουγούρης να τους λέμε φαβορή, γιατί αγχώνεται, αλλά ήρθε η ώρα σου, Γιώργο. Μπακούρος Λίρα 100, από τους καλύτερους χειριστές στην κατηγορία. Γενικά είναι μια πλήρης ομάδα. Τα ντέρμπι του ομίλου τους τα καθαρίσαν σαν αυγά, κλακλακλακλα, κανονικά. Τώρα το Σακραμέντο μπήκε στα playoff επίσης το 90. Το Σακραμέντο οριακά πρέπει να έχει κάνει 3 νίκες στα 33 μάτς, κάτι τέτοιο, και μπήκε. Κάπως έτσι, ναι. Ωραία, μάγκες. Γενικότερα τη βρίσκουν λίγο μέσα στο παιχνίδι. Τι κάνεις εσύ, ρε, όχι τι κάνεις εσύ, δώσε μια καλύτερη πάσα γιατί πήρες αυτό το σουτ. Τι μου είπες, όχι εσύ. Ναι, για 40 λεπτά υπάρχει το αυτό, αλλά στο τέλος αγκαλιές, φιλιά, τα κλασικά. Δεν, πέφτουν πάνω σε ογκόλυθο. Αλλά είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ, okay. Πολύ, η Σακραμέντο, πολύ καλά παιδιά, okay. Έτσι, να το πω. Θα είναι μια ωραία εμπειρία για αυτούς να δουν λίγο και πώς είναι τα play-off. Πώς είναι να μην σταματάνε οι άλλοι, ναι. Τα play-off. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Η μοίρα του έριξε πάνω στο Cassonic. Okay. Συμβαίνει. Εντάξει, τον αισιόδοξο σε κάποιον πρώτο, συμβαίνει. Σε όποιον πρώτο και να πέφτανε. Ναι, σε όλους τους ομίλους, η πρώτη είναι η αίτητη με μια ήττα κτλ. Και παίζουν καλό μπάσκετ κτλ. Cassonic τώρα είναι πάρα πολύ έμπειροι, ούτως ή άλλως, και μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή καταστάσεις. Και με πιο δύσκολο αντίπαλο να παίζανε, πιο χαμηλά τα βαθμολογία και να ήταν πιο ανταγωνιστικό το μάτς κτλ. Εντάξει, θα περάσουν. Εγώ το έχω πει αρκετές φορές σήμερα, αλλά γενικά το πιστεύω ότι οποιαδήποτε νέα ομάδα μπαίνει στα play-off είναι επιτυχημένη η πρώτη χρονιά, η πρώτη σεζόν βασικά. Και τέτοια θεωρώ ότι είναι και για τους drinks ή τέτοια. Γιατί όταν κοίταγα πριν 3 μάτς που λέω ότι πήραν τα 3 τελευταία, δηλαδή το θυμάμαι ότι έχουν πάρει τα 3 τελευταία, γιατί έλεγα καλά, αυτοί δεν μπαίνουν με τίποτα. Και κάνα 3-3, μπήκαν. Μπράβο τους, μάγκες, ωραίοι. Ας απολαύσουν το τελευταίο λογικά σε φετινό τους παιχνίδι. Και από Σεπτέμβρη. Και από Σεπτέμβρη εδώ είμαστε. Να, εκεί θα να... Εκεί βελτιωθούν. Θα βλάκι, να βελτιωθούν, να ενισχύσουν και λίγο την ομάδα, γιατί ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος, είναι πιο μεγάλη σεζόν κτλ. Και Γιώργο Ζιγούρη, μετά από την εκαθάριση που έχεις κάνει στην ομάδα και τις προσταφαιρέσεις. Πας καλά. Αυτό θα πω. Δεν θα πω εγώ για φαβόρη γιατί ακόμα νωρίς είναι. Αλλά θα πας καλά, πιστεύω. Fast break Iron Maidan. Δεύτερη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με αυτές τις διασταυρώσεις. Τρελαίνομαι. Δηλαδή τι έχουμε, 2015, 2016, 2014, τι ναι, έχουμε. Ναι, απλώς, ξέρεις, Παναγία. Οι διαφορές λένε ότι απλώς, οι μακρύδες δεν μπορούν να τρέξουν όπως παλιά που ήταν κατεβάζονται και ποτέ δεν τρέχανε. Πικάνανε, ξέρανε, ξέρανε να ληχθούν στον χώρο. Ήταν αυτό, δεν, τώρα δεν το λες και τρέχανε, εντάξει. Εντάξει, αυτό. Γιατί ο Μπουλαξής ποτέ έτρεχε. Ο Γκουλάξης ποτέ. Ο Γκουλάξης κάθεται στις 45 και τα. Θα κάνει ναι, τριπλίτσα του, θα δώσει ναι, την μπάστα, θα την πάρει, θα τη στείλει. Ναι, αλλά ο Γκουλάξης τη στέλνει ακόμα. Ναι. Ενώ τώρα μακρύδες και Παλιγιάννης λίγο ξέρεις. Ο χρόνος περνάει. Όχι, ο Παλιγιάννης, ρε φίλε, παλεύει όλη μέρα εκεί με τα μηχανήματα, με τα αυτά, με τα τέτοια. Ο Μίμης κυνηγάει αυτούς που ξέρουμε τώρα τους άλλους. Εντάξει, είναι και παίζουν ρόλο. Ενώ ο Μίτσος είναι πιο αραχτός. Η δουλειά του είναι πιο. Είναι δύο ομάδες στο TEM. Τώρα όπως καταλαβαίνετε. Μπράβο. Ξέρουμε λεπτομέρειες για αυτούς ακριβώς, τι δουλειές κάνουν, πώς είναι η ζωή τους, τι γίνεται, τους ξέρουμε πολλά χρόνια. Χαιρόμαστε είναι, που συνεχίζουν. Η Iron Maiden θα είναι πάντα η Μαϊντανή για μας. Δεν μας ενδιαφέρει ναι, ναι, ναι. Με όποιο αφημί και κατέβετε. Είστε η Μαϊντανή. Η πρώτη ονομασία της ομάδας θα είναι Μαϊντανή. Για μια φορά Μαϊντανή για πάντα. Έτσι. Μαϊντανή. Πέφτουν τώρα πάνω στο fast break του Μπουλαξή, ο οποίος Μπουλαξής, να πούμε ότι έχει κάνει τον πιο, έναν από τους πιο σοκαριστικούς τραυματισμούς στη διοργάνωση, που έχει ανοίξει το κεφάλι αυτό του σαν καρπούζι, να πω. Εγώ είχα να πω ότι έχει παίξει τον πρώτο τελικό διοργάνωση ο Μπουλαξής. Εντάξει, από τότε βέβαια η ομάδα είναι πάρα πολύ αλλαγμένη. Παρ' όλα αυτά, το όνομα
fast break είναι συνυφασμένο και ταυτισμένο με τη διοργάνωση. Είναι από τις παλιές καραβάνες. Είναι από τις πρώτες ομάδες, τέλος πάντων. Είναι μία από τις πρώτες 16 ομάδες. Και οι Μαϊντανοί ήρθαν στο πρώτο summer, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος, ναι. Ήταν μέσα στις πρώτες 40 ομάδες. Okay. Έχουν ενισχυθεί fast break τώρα. Ναι, αλλά έχουν πολύ και πάνε και καλά και φαίνεται και στο γήπεδο αυτό. Έχουν και guard, έχει πάει και τους Σποτάκης εκεί που είναι μαέστρος τώρα, τους κάνει, τους φέρνει, τους πάει. Το καφενείο θα το περάσουν, ε. Δηλαδή η Έλληνα καφενείο, τα παιδιά δεν είναι. Δηλαδή, το καφενείο, ναι, ναι. Ευχή μου μένα για το 2024-2025, για τη σεζόν 2024-2025, είναι... Οι Μαϊντανοί να έχουν εμφανίσεις. Ο Άγιος Βασίλης να τους φέρει εμφανίσεις το Σεπτέμβρη, αν είναι εύκολο, μην περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Να φορέσουν αυτά τα παιδιά. Να δούμε δηλαδή 6-7 ανθρώπους με ίδια εμφάνιση. Πώς σας φαίνεται, φοβερό. Ξέρω δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή έχουμε 300 ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν το έχουμε ξαναδεί. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Να βρούμε ένα χορηγό, να τους βοηθήσουμε. Κάτι, αν είναι οικονομικό το ζήτημα. Την πρόκριση, fast break. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό. Απλά είναι χαβαλέ. Τάξε και εμφανίσεις τώρα. Αν περάσουν, πες η Μάιντεν, θα τους πάρεις εμφανίσεις. Τάξε και εμφανίσεις. Τάζω γιατί δεν θα περάσουν. Έτσι, μπράβο. Έτσι, γιατί δεν θα περάσουν. Τάξε και εμφανίσεις. Εμφανίσεις αν περάσετε, ρε. Δελά. Δεν θα περάσετε, βέβαια, αλλά. Εγώ το χρέος μου το έκανα. Σωστό. Έχεις δώσει κίνητρο. Οπτιμούς Πρίαμους. Επίσης είναι από κάτι τελευταίο, sorry, sorry. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπουλάκης έχει και πολωνικό διαβατήριο. Το ξέρεις, αυτό το ξέρεις. Όχι. Το μάθες. Προχωράμε, πούμε να σε βγάλει. Όπτιμους Πρίαμους, Μανιάτης. Ομάδα coach, Όπτιμους. Πέρσι σταμάτησε το Final Four. Φοβερό passing game. Έχει αφήσει κάτι στη μέση. Πρέπει τώρα φέτος να το ολοκληρώσει. Φαβορεί επίσης της κατηγορίας, η Όπτιμους. Τώρα, ο Μανιάτης δεν θεωρώ ότι έχει καμία ελπίδα απέναντι τους. Γενικότερα, ο Μανιάτης ξεκίνησε με καλύτερες προδιαγραφές, δημιούργησε προσδοκίες, μετά δεν φάνηκαν αντάξει καθόλου. Λειψή, τώρα δεν ξέρω, λογικά και ό,τι να είναι θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν καλοί ή δεν ξέρω τι. Όπτιμους χαλαρά στην επόμενη φάση. Εγώ να πω ότι ο Μανιάτης είναι μία από τις πιο παλιές ομάδες που παίζουν στα εργασιακά πρωταθλήματα. Φέτος παίζει εμάς πρώτη φορά, αλλά είναι ομάδα που παίζει χρόνια. Εντάξει, τώρα είναι αλλαγμένη προφανώς, δεν είναι αυτή που παίζαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Ναι, νομίζω ότι οι Όπτιμους είναι πολύ δομημένοι, με προπονητή, με ρόλους, με γνωρίζονται, παίζουν σταθερά οι ίδιοι άνθρωποι 2 χρόνια τώρα, νομίζω. Κάποιες προσδοκαιρέσεις κάνουν. Ναι, εντάξει, το να μπει ένας παίκτης δεν είναι κάτι. Ναι, ναι. Ένας τώρα, ένας πέρυσι κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι φαβορή. Φαίνεται και βαθμολογικά αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι και στο γήπεδο φαβορή, πραγματικό. Είναι στα μάτια νοκάουτ. Πιστεύω μπορούν να τα απεξέλθουν οι Όπτιμους γενικά. Μανιά της BMW παρόλα αυτά να πούμε. Όποιος έχει BMW-δάκι, εδώ ο άνθρωπός μας. βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Εγώ είμαι φίλος της Mercedes. Εγώ είμαι της Ferrari, αλλά δεν έχω. Λοιπόν, πάμε. Beer Team Κουρκούτες. Τρίτη θέση. Ρε τι γυριά, πάμε. Τρίτη θέση Μυρτήμ, έκτη Κουρκούτες. Λοιπόν, ο Μάρος Μαυράκης Αλαμπαρτζόκας μάζεψε μερικούς μέτριους παίκτες κατά τα άλλα. Καταρχάς αυτό το ζευγάρι, αυτό το ζευγάρι πάρε αφήσει τελευταίο, όχι προτελευταίο, αλλά συγγνώμη, πάμε. Συγγνώμη. Ναι, πήρε όπως είπα μέτριους παίκτες, τους έδωσε ρόλο και έτσι έκανε παικταράδες. Μαέστρο Μάρια Μαυράκη. Αχίλλειος φτέρνα. Για σε ποιους αναφέρεις δηλαδή, ποιον? Τον Καλπακίδη τον Τάσο, τον Δημήτρη τον Μαρφαντά. Ναι. Το ρόλο του Μαρφαντά. Ναι, βεβαίως. Είπα. Αυτή δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχει. Σου θίξαμε τον αδερφό σου, τον κολλητό σου. Δεν κατάλαβα. Ολοκλήρωσα να πω. Για να καταλάβω δηλαδή. Ολοκλήρωσα να πω κι εγώ. Λοιπόν, είναι λειψή, απουσίες. Με αυτή τη συμπεριφορά τίποτα, μια-δυο φάσεις και σπίτι τους. Οι Κουρκούτες την έσωσαν την παρτίδα στο τέλος. Έχουν το ρόστερ να προχωρήσουν. Δηλαδή τώρα Μαγιουδάκης, Κατσαρός, Βεϊσάκης τώρα παιδιά. Εντάξει, καλώς ο Χαβαλές, αλλά μαζευτείτε λίγο γιατί κάποιοι άνθρωποι σας πιστέψανε για λίγο παραπέρα. Τους έχετε εκθέσει ανεπανόρθωτα. Και εσείς κάνατε δηλώσεις. Άλλη μια ομάδα που σήκωνε κούπα στην αρχή της χρονιάς από τα χείλη του Άρη του Σαρακινού. Μαζευτείτε τουλάχιστον να πάμε λίγο παραπέρα να δείξετε ότι δεν έχουμε άδικο ούτε εμείς ούτε εσείς. Ανοιχτό ζευγάρι.
Ανάλογα τις παρουσίες εκεί θα πάει και η νίκη. Εγώ θα πω τις κουρκούτες όμως, γιατί όπως είπα τους έχω δώσει λίγο πιο μακριά και πρέπει να είμαι έτσι straight σε αυτά που λέω. Ναι. Θα πεις τους κουρκούτες. Ναι, είπα γιατί. Δεν το περίμενα όμως. Είπα γιατί. Έλεγα ότι θα έκανες μια γολοτούμπα και λέγεις τους άλλους μετά. Όχι. Ωραία. Εγώ τώρα. Μήπως υπάρχει κανένας άλλος να μιλήσει. Όχι. Λοιπόν, άκου να δεις τα πράγματα πώς έχουν τώρα. Ψάχνω παράλληλα κάτι, γι' αυτό με ακούτε λίγο έτσι, μισό λεπτάκι. Θεωρώ ότι οι κουρκούρες θα περάσουν. Να ξεκινήσω έτσι την κουβέντα. Γιατί ο Μάριος Μαυράκης δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό που περιέγραφε πριν η Κοίνη. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κοπέλα τη βλέπει. Εντάξει, okay. Μάλλον είναι φίλος της λογικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αδερφός μου ο Μάριος, αδερφός μου. Λοιπόν, τώρα. Άρη Σαρακινέ, θα παίξεις το Μαρφαντά over σε όλα τα screen, θα τον ακολουθάς από πάνω και δεν θα βάλει πόντο. Πάει αυτό, πάει αυτός, εξωτερώθηκε. Ωραία. Θα αφήσεις τον Καλπακίδη να σουτάρει, μακρινή απόσταση, δεν θα βάλει τίποτα, πάει και αυτός και τελείωσαν. Λυπάμαι για τους άλλους παίχτες της Beer Team που είναι σοβαροί, αξιόλογοι, καλοί κτλ. Θεωρώ ότι θα χάσουν. Αν αφήσει τον Καλπακίδη να σου στάρει ελεύθερο, θα το πληρώσει. Εγώ αυτό θα πω απλά. Καλή. Λοιπόν, εγώ θα πω επίσης. Να ψάχνω να βρω κάτι τώρα. Δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων. Αν δεν κατέβει ο Άρης Σαρακινός, οι πιθανότητες αυξάνονται κι άλλο. Οπότε ψιλολείπει, ψιλοκερδίζουν οι κουρκούτες. Δεν ξέρω. Ή ας κάτσει έξω στον πάγκο, τέλος πάντων, παιδί μου το παιδί. Δεν πειράζει. Ένα μάτσο δεν πειράζει. Αυτό το μάτσο πρέπει να το πάρει. Ήξε. Αυτοί τώρα όλοι είναι περιστεριώτες. Όλοι. Τις Beer Team 2-3 που αναφέρεσαι είναι περιστεριώτες και άλλοι είναι όλοι περιστεριώτες. Οπότε εγώ θα πω ότι αρχίζει και παίρνει όρους τοπικού ντέρμπι αυτό το μάτς. Καλά, εντάξει. Αν τάξει. Άκουσε με λίγο. Αν τάξει και δύο σκυλοτροφές το Μάριο το Μαυράκι, θα ανοίξει τα πόδια ο Μάριος. Θα του πει, Άρη μου, το μάτς δικό σου. Λοιπόν, οπότε, δεν χρειάζεται να τάξεις τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα tips. Αυτά είναι τα tips. Έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Εντάξει, okay, έχουνε. Τώρα στεναχωρώ τους άλλους από την Πυρτήμη, οι οποίοι δεν φταίνει σε τίποτα, τα ακούνε αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, παιδιά. Έχει γίνει ένα λάθος. Ευτυχώς δεν χώραγε ο Κυριάκος ο Μαρφαντάς που τον προτείνανε, τον κοιτάγανε και στα δόντια και τον πήραμε εμείς, ευτυχώς. Για να παίζει ο Μαυράκης. Τι γίνεται. Θεωρώ κουρκούτες. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τα 32 αυτά ζευγάρια. Άρα τελευταίο ζευγάρι ήταν, ναι, όχι προτελευταίο. Όχι, ολοκληρώνουμε, εννοώ, με τη μία σημεία, Chicago Trolls. Απλώς τώρα εδώ είναι λίγο, το αφήσαμε τελευταίο, γιατί υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το μάτς αυτό. Γι' αυτό το έχουμε αφήσει στο τέλος, γιατί υπάρχει ένας αστερίσκος. Πάμε να πούμε δύο λόγια πριν αποχαιρετήσουμε. Να πούμε, να μην πούμε, δηλαδή, αυτούς γιατί θα τους... Τι, σωστά στο πηγάδι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ενώ δεν τους το έχεις λόγω ηλικίας, η μία συν μία στο τέλος τα καταφέρνουν. Με το δικό τους τέμπο. Αυτά τα ρατσιστικά λόγω ηλικίας πρέπει να τα κόψεις. Στα έχω πει πολλές φορές, τα ξαναλέω. Δεν με ρατσισμό, να τα κόψεις! Να τα κόψεις! Βλέπεις ενώ 10 ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω στα 40-45 και μπορούν και βάζουν κάτω παιδιά τα οποία είναι γύρω στα 25 χρονών. Μωρέ, τώρα, τι να κάνουμε, ολολόγια. Είναι βιολογία. Δεν είναι ρατσισμός, είναι βιολογία. Μην παίζουμε τη βιολογία. Αν το τέμπο, όπως προείπα, αφού μίλησε από μάνα και με διέκοψες, είναι στα κυβικά τους και μοιράσουν το παιχνίδι όπως πρέπει και περιορίσουν τα λάθη τους, ανεβάζουν... Τίποτα δηλαδή, μόνο 10 συνθήκες είπες. Αν, ναι. Είπα αυτό που τους ευνοεί. Ανεβάζουν κι άλλο τις πιθανότητές τους. Τώρα από την άλλη, οι τρόλς, πώς χάσανε έτσι από την Κλειό, στο τελευταίο μάτς. Φοβερή τελευταία μου. Ναι, η άμυνα είναι για σεμινάριο αυτή. Δηλαδή τη βλέπεις. Τι δεν πρέπει να κάνεις. Ναι, αυτό. Τη βλέπεις ένα coaching μάθημα και αυτό δεν είναι λάθος, παιδιά. Γενικότερα οι Chicago Trolls εμφανίστηκαν σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο τώρα που παίξαν εκεί όλα τα θεριά. Στάθηκαν στο ύψος. Μπράβο, όμως μπήκαν και αυτοί, ναι. Ναι. Πολύ βασικό αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ο μάτς αρχίζει και φεύγει εκεί 7, 8, 10 πόντους θα φύγει 30.
mm-hmm. για τους Chicago Trolls. Δεν έχουν καμία υπομονή να γυρίσουν, να παίξουν, να είναι αχταρμάς μετά από αυτό. Θεωρώ ότι μία συν μία, αν παίξουν, ξαναλέω, είναι φαβορί. Τι με κοιτάς! Τι βάζεις και καλά. Για να σε φορές ασχοληθέσαι να πεις τώρα αυτός τι περίμενε, γιατί δεν μιλάει. Λοιπόν, συμφωνώ. Να πω ότι μία συν μία είναι μία από τις ομάδες η οποία από τις πιο ευγενικές ομάδες γενικώς στο γήπεδο. Πολύ, πολύ σέβονται τον αντιπαλό τους κτλ. Τα τρολάκια θεωρώ ότι δεν θα περάσουν. Αλλά παρόλα αυτά, good job πρώτη χρονιά. Πολύ καλά έχουν πάει. Και νομίζω ότι του χρόνου θα πάνε πολύ καλύτερα και αυτοί. Θα υπάρξει καλύτερη δομή. Ναι, παιδί μου, είδανε τι έφταιγε, είδαν τι αυτό και εσωτερικά σχετικά με το. Οκ, okay, κατηγοριοποίηση που θα μπουν πρώτα, θεωρώ σαν τα παιδιά συνεχίσουν. Θα είναι και αυτοί που πρέπει για να είναι πιο ανταγωνιστικό όλο. Αλλά πάντα στην πρώτη χρονιά ψάχνεις, παιδί μου. Λες τι βρίσκεται, τι αυτό, δεν ξέρεις, βρίσκεις πράγματα που δεν περίμενες να γίνονται κτλ. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί μία συν μία. Και κάνει αποφώνηση να πάμε στην ευχή του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να πάω στην Πάτρα. Άντε. Τώρα, επί το καπάκι. Σε γιατί έχουμε ώρα. Και τελικό να πούμε. Έχουμε τελικό στην Πάτρα. Έχουμε τελικό στην Πάτρα. Όποιο δεν τελικούς. Έχει. Τελικού. Ναι, δύο διπλού, συγγνώμη. Να μπει να δει, γιατί η Πάτρα έχει ματσάρες γενικά, να ξέρετε. Και μαζεύει και κόσμο φουλ. Θα το ευχαριστείτε. Ευχαριστώ που ήρθες. Παρακαλώ. καλά τα πες. Το ξέρω. Έκανες και το ξέρω. Την κιτρινίλα σου, έπεσε και τα μπασκετικά σου. Έλα, λίγο πολλά, εντάξει. Έχω φέρει τα podcast στην Ελλάδα εγώ. Εμένα μόνο. Εγώ τα έχω φέρει στην Ελλάδα. Κλασικός Γιώργος Αντωνάκης. ευχόμαστε να το απολαύσετε κι εσείς όσο το απολαύσουμε κι εμείς. Πολύ, πολύ μπάσκετ, θα ευχηθώ. Πολύ καλά play-off, να κερδίσει ο καλύτερος. Φιλιά πολλά. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη. Να τα καταφέρει να πάει στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Να έχουμε να βλέπουμε Ελλάδα μπάσκετ και το καλοκαιράκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πάρα πολύ καλά τα podcast σας. Μπράβο, σας συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο στο μπασκετάκι. Λοιπόν, αυτά φιλιά πολλά. Υπάρχει κάποια αύξηση? Όχι, όχι. Έτσι τα λέω, τσάμπα. Όπως είδες εδώ ήρθαμε, έχουμε κεράσει μπύρες, έχουμε τάξει 7 ρούχα, καλά ρούχα, δεν πρόκειται να πληρώσουμε τους άλλους, αφού οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κερδίσουν. Τέλος πάντων, εμείς την κίνηση την κάναμε. Αυτά. Αντίο. Καλή επιτυχία σε όλους, να πάνε όλα καλά και ψυχραιμία στα γήπεδα.